Πρέπει, πρέπει. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρόνια. Έρχομαι και από εκεί. Να αρχίσει η χρονιά χωρίς χαιρετούρα δεν γίνεται. Έλα το κλασικό μας. Έλα, έλα. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καθίστε να τα πούμε. Περάσατε καλά. Ξεκουραστήκατε. Εσείς από το σπίτι είστε όλοι καλά. Περάσατε όμορφα. Εύχομαι τα καλύτερα για σας. Για την οικογένειά σας, για τους αγαπημένους σας, για τους φίλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Το 2013 να φέρει μόνο υγεία, ευημερία, ευτυχία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα δώρα του διαγωνισμού, τα έπαθλα του διαγωνισμού. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, θα γίνει η κλήρωση για τα 10.000 ευρώ μετρητά. Και εύχομαι, και επειδή θέλω αυτή η πρώτη μέρα του χρόνου να είναι η τυχερή μέρα για σας, η πρώτη μέρα εκπομπής για φέτος, γιατί δεν είναι η πρώτη μέρα του χρόνου σήμερα, η πρώτη μέρα της εκπομπής μας για φέτος θέλω να είναι τυχερή για σας, εκτός από το 10.000, εξασφαλίσαμε από την εταιρεία Lila Lo 13 αγούρια για το 2013. Προσέξτε τώρα. Μόνο για σήμερα. Ειδικά για σήμερα. Είναι αυτά εδώ τα γούρια. Το έχω πάρει κι εγώ, γιατί με έχει ενθουσιάσει αυτό το γουράκι. Γιατί τι έχει κάνει. Έχει το... Έχει το νούμερο 3 από το 2013, τυλιγμένο με μία κορδελίτσα. Γιατί το 2013 πρέπει να σας φέρει πολλά πολλά δώρα. Και χαρά μόνο. Αυτό είναι σε ροζ χρυσό, επικρυσωμένο με ροζ χρυσό. Έχουμε επικρυσωμένο με έχουμε επιπλατινωμένο και έχουμε και αυτό εδώ με το κλασικό χρυσό. Θα σας τα δείξω σε λίγο. 13 αγούρια για το 2013. Μόνο για σήμερα, μαζί με τα 10.000 ευρώ σε 1 ώρα και 32 λεπτά. Πάμε, πάμε, πάμε. Να τη καρτούλα, 90-11-51-51-51. 10.000 ευρώ μετρητά και τα 13 γούρια Lila Lo που θα κληρωθούν σήμερα τα γούρια, στο τέλος της εκπομπής. Πάμε γρήγορα στα θέματα μας, φίλες και φίλοι. Ήταν μια μέρα, ήταν την τελευταία μέρα, την τελευταία εκπομπή του χρόνου, την τελευταία live εκπομπή του χρόνου, γιατί ήταν Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή προβάλαμε μια μαγνητοσκοπημένη εκπομπή με τον Γιώργο Τσαλίκη, που συνέβη το έγκλημα που μας συντάραξε όλους. Σας το παρουσιάσαμε και δώσαμε υπόσχεση εκείνη την ημέρα ότι θα ταξιδέψουμε στην Ξάνθη και θα ασχοληθούμε ενδελεχώς με την άγρια δολοφονία, το βιασμό και την άγρια δολοφονία της ζωής. Αυτού του κοριτσιού που έφυγε με αυτόν τον κτηνόδη τρόπο λίγο πριν μπει το νέο έτος. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η ζωή που έμενε στη Θεσσαλονίκη είχε πάει στους γονείς της στην Ξάνθη και στα αδέλφια της για να περάσει εκεί τις ημέρες τις γιορτινές. Βγαίνει έξω ένα βράδυ με μια φίλη της, οι δυο τους. Στην πόλη της ήταν μια κλειστή κοινωνία Ξάνθη, θεωρείται ασφαλές μέρος για να περπατήσει ένα κορίτσι το βράδυ. Τα πράγματα δυστυχώς έχουν αλλάξει πολύ. Εκεί λοιπόν ένας Έλληνας, συγκεκριμένα ο γείτονάς της, ο μανάβης της γειτονιάς, της επιτίθεται την ώρα που πάει να βάλει το κλειδί της στην πόρτα του σπιτιού της, για να μπει μέσα, στην ασφάλεια του σπιτιού, στους γονείς της, στα αδέλφια της. Της επιτίθεται, την χτυπάει άγρια, την βιάζει κτηνοδός και στη συνέχεια παίρνει βενζίνη από ένα παρακείμενο μηχανάκι και καίει το κορίτσι ζωντανό. Το κορίτσι άρχισε να ουρλιάζει, βγήκε έξω η γειτονιά, οι γονείς της. Νόμιζαν αρχικά ότι και εγώ ήταν κάποιο αντικείμενο, στη συνέχεια άνθρωπος και στη συνέχεια ο πατέρας και αδερφός συνειδητοποίησαν ότι αυτή που και εγώ ήταν η κόρη και αδελφή. Είναι το έγκλημα το οποίο θα δούμε σήμερα αναλυτικά. Πάρτε μια μικρή γεύση γιατί μας μίλησε ο δράστης, η οικογένεια, έχουμε κάνει αφιέρωμα στη ζωή και θα αφιερώσουμε αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο περιστατικό, το πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά. Ένας Άγγλος, μέσα σε χαρά και μέσα στο χαμόγελο ήταν. Τι ήταν.
Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και ήρθα και τη σκότωσα κάτω από το σπίτι της. Η δολοφονία της 34χρονης ζωής στην Ξάνθη συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι βίασε και έκαψε ζωντανή την άτυχη γυναίκα μιλά στην εκπομπή μέσα από τη φυλάκη. Πρώτο live, Νίλα, της χρονιάς σήμερα. Θέλω να σας πω άλλη μια φορά τα δώρα του σημερινού διαγωνισμού, για τα οποία είμαι πολύ περήφανη, γιατί την Παρασκευή κληρώνεται το 10.000, τα 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Και με το ίδιο μήνυμα, το ίδιο τηλεφώνημα που θα κάνετε, διεκδικείτε για σήμερα στο τέλος της εκπομπής 13 γούρια λίλαλο. Θα σας τα δείξω. Είναι πανέμορφα. Σε μία ώρα και 22 λεπτά τα 13 γούρια της Λίλα Λό θα κληρωθούν για να είστε τυχεροί όλο το 2013. Είναι ο αριθμός 3 δεμένος με ένα φιόγκο για να πάρετε πολλά δώρα. Τη χρονιά που μας έρχεται. Είναι όλα ασίμι, το οποίο είναι ή επιπλατινωμένο ή επιχρυσωμένο ή με ροζ χρυσό. Αυτά, λοιπόν. Να σας δώσω τα τηλέφωνα του διαγωνισμού, γιατί τώρα θα αργήσω να το ξαναπώ λόγω της θεματολογίας εκπομπής. 90 11 51 51 51, 10.000 ευρώ με αυτό το μήνυμα τηλεφώνημα και 13 υπέροχα γούρια λίλαλο για 13 νικητές. 90 11 51 51 51, ή μέσω μηνύματος στα φένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, πάμε στο έγκλημα που μας συγκλώνησε όλους, αλλά και με συγκλώνησε προσωπικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς οι γυναίκες με αυτό το ειδεχθές έγκλημα της Ξάνθης, με αυτό τον απίστευτο βιασμό, την βαναυσότητα, αυτή τη βιαιότητα αυτού του εγκλήματος, την κακοποίηση που δέχτηκε αυτή η κοπέλα πέραν του βιασμού, αλλά και το γεγονός ότι ο δράστης την έκαψε ζωντανή, είναι κάτι που εμάς τις γυναίκες μας αγγίζει ακόμη περισσότερο, μας θυμώνει, μας σοκάρει. Δηλαδή, θα ήταν καλό να είναι γυναίκα δικαστή στο δικαστήριο, γιατί αυτό παίζει καμιά διαφορά, και όλες οι ένορκοι γυναίκες, το έλεγα πάνω στην παρέα όλη της εκπομπής της προάλλες. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάρετε μια γεύση από το τι θα δείτε σε λίγο, γιατί μας έχει μιλήσει η οικογένεια, μας έχει μιλήσει ο ίδιος ο δράστης για το έγκλημά του. Ο ίδιος ο καθομολογίαν βιαστής και δολοφόνος μας μίλησε για το έγκλημά του και εξηγεί αυτός πώς ακριβώς και γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι μετά το έγκλημα και πώς διέπραξε το έγκλημα. Έχουμε ένα αφιέρωμα στη ζωή, έχουμε πολλά. Πάρτε μια γεύση λοιπόν από το τι θα δείτε σε λίγο, έχουμε και καλεσμένους σε λίγο, και πάρτε και μια γεύση από το χρονικό του εγκλήματος για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει αναλυτικά τι συνέβη στην Ξάνθη πριν από λίγες ημέρες. Ένας άγγελος, μέσα στη χαρά και μέσα στο χαμόγελο ήταν. Τι ήταν? Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και ήρθα και τη σκότωσα κάτω από το σπίτι της. Η δολοφονία της 34χρονης ζωής στην Ξάνθη συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι βίασε και έκαψε ζωντανή την άτυχη γυναίκα μιλά στην εκπομπή μέσα από τη φυλάκη. Ένας άγγελος, μέσα στη χαρά και μέσα στο χαμόγελο ήταν. Τι ήταν? Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές και ήρθα και τη σκότωσα κάτω από το σπίτι της. Είμαι 12 χρόνια ειδικός ιατροδικαστής, για περιστατικό πρώτη φορά βλέπω.
Ήταν ένα σοκ για την πόλη Ξάνθης. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Σοκ, φρίκι και στο τέλος οργή για τον 27χρονο δράστη που έχει ομολογήσει την πράξη του. 6 ημέρες μετά την αποτρόπαια δολοφονία της 34χρονης Ζωής Δαλακλείδου στη Ξάνθη, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις και τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για ένα από τα πιο σκληρά και ιδεχθή εγκλήματα στα αστυνομικά χρονικά. Σημερώματα 5ης 27 Δεκεμβρίου. Η Ζωή Δαλακλείδου μαζί με μια φίλη της διασκεδάζουν σε κλαμπ της Ξάνθης. Λίγες ημέρες πριν, η ατυχή κοπέλα που έμενε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε στη Ξάνθη για να περάσει τις γιορτές μαζί με την οικογένειά της. Σε αυτό το μαγαζί διασκέδαζε η άτυχη κοπέλα μαζί με τη φίλη της εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τίποτα δεν έδειχνε τη φρίκη που θα ακολουθούσε. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα, οι δύο γυναίκες φεύγουν μαζί από το κλαμπ για να πάνε στα σπίτια τους, που απέχουν το ένα από το άλλο μόλις 2 οικοδομικά τετράγωνα. Στα μισά, οι δρόμοι τους χωρίζουν. Οι κοπέλες δεν αντιλαμβάνονται τα δύο ανδρικά μάτια που τις παρακολουθούν. Λίγα μέτρα πριν από το σπίτι της Ζωής, χωρίστηκαν οι δρόμοι των δύο κοριτσιών. Από αυτό εδώ το σημείο μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε η Ζωή, η άτυχη κοπέλα περπάτησε μόνη της. Τη στιγμή που η Ζωή βάζει το κλειδί για να ανοίξει την είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένουν οι γονείς της, της επιτίθεται ο 27χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομία και τον ιατροδικαστή, ο 27χρονος χτυπάει με απίστευτη αγριότητα την άτυχη Ζωή και στη συνέχεια τη βιάζει. Ο 27χρονος δράστης, τις πρωινές ώρες 27/10, προσέγγισε το θύμα την ώρα που επέστρεφε από νυχτερινή είσοδο, από νυχτερινή έξοδο στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και αφού άσκησε εις βάρος τη σωματική βία, την κακοποίησε σεξουαλικά, στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να εκτονώσει τη μανία του. Πριν φύγει, περιλούζει την 34χρονη με βενζίνη που παίρνει από ένα μηχανάκι, ανάβει φωτιά και την καίει ζωντανή. Έφερε κακώς στο σώμα της και εντιάγματα δεύτερο τρίτου βαθμού, γιατί σώσαμε ότι έφερε εμφανή συνέση ψυχοποίησης με πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της, και στο κεφάλι και στο τέσσερι ειδικά όργανα. Τα εντιάγματα προκλήθηκαν εν ζωή. Δηλαδή η κοπέλα και εγώ ήταν ελήφθος. Εκείνη την ώρα οι γονείς και τα αδέλφια της Ζωής κοιμούνται χωρίς να γνωρίζουν το μαρτύριο και τις στιγμές φρίκης που βιώνει. Οι κραυγές της και η φωτιά ξυπνούν τη γειτονιά. Εγώ όμως σπίτι άκουσα τις φωνές, βγήκα έξω στο μπαλκόνι, είδα τη φωτιά, κατέβηκα κάτω και ο άλλος ο γείτονας που είπε ότι είναι ένας άνθρωπος καμένος εκεί. Και μετά βρήκε ο μπαμπάς μου τα κλειδιά πάνω στην πόρτα και είπαμε ότι είναι της αδερφής μου. Και όπως ήταν. Μετά από το αποτρόπαιο εγκλημά του, ο 27χρονος πήγε σπίτι του και κοιμήθηκε, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε μη έχοντας συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε κάνει. Δεν πρόσεξε αν τα ρούχα του είχαν ματώσει. Εξάλλου, δεν είχε δει αίματα προερχόμενα από την κοπέλα. Στο σπίτι μένει μόνος του και έτσι κανείς δεν τον αντιλήφθηκε. Το πρωί της Πέμπτης που ξύπνησε δεν θυμόταν πλέον απολύτως τίποτα. Την επόμενη ημέρα άνοιξε κανονικά το μανάβικο που διατηρούσε σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Δαλακλείδη, το οποίο μάλιστα είχε τη σεξιστική επιγραφή «Μανάβη στην κρίση». Σύμφωνα με κατοίκους της Ξάνθης, ο δράστης πέρασε από το σημείο που είχε διαπράξει το φρικτό έγκλημα και προσποιείτο τον έκπληκτο και τον στεναχωρημένο. 6 και 4 πέρασε. Και ρωτούσε και στο σπίτι του. Δεν ρωτούσε, έτσι χάζευε. Όπως όλοι, γιατί είχε κλείσει η αστυνομία με αυτό. Εγώ μπήκα όλος, έτσι αυθόρμητα μπήκα μέσα. Δεν κατάφερε όμως να ξεγελάσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν στα ίχνη του από ένα αποτύπωμα που είχε αφήσει πάνω σε ένα όχημα στην πολυκατοικία. Σύντομα, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Το θύμα το ήξερε εξ αποστάσεως. Και για λόγους σεξουαλικούς το έκανε. Στη συνέχεια όμως που την περιέλωσε με βενζίνη και την έκαψε, ήθελε να εξαφανίσει τα ίχνη της. Τα ίχνη του. Η απάντησή του στην ερώτηση γιατί αφού τη χτύπησε και τη βίασε, στη συνέχεια της έβαλε φωτιά και την έκαψε,
αφυσεάφωνους και τους πιο έμπειρους αστυνομικούς. Έτσι του ήρθε εκείνη την ώρα. Είπε ότι μετανιώνω, αλλά εντάξει, είναι ψύχρεμος. Έχει αντίληφθη, είναι ψύχρεμος. Αυτό είναι το παπούτσι του. Θα το κάψουμε. Με το παπούτσι του 27χρονου στα χέρια, οι κάτοικοι της Ξάνθης συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια και ζητούσαν να τους παραδοθεί ο δράστης. Παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ένας πολίτης κατάφερε να τον πλησιάσει και να τον χτυπήσει. Περιμένω να δω, να βγει, να δω τη φάτσα του μπάς και μπορέσω τουλάχιστον να το φτύσω. Να το φτύσω, αν δεν μπορώ, γιατί δεν θα μπορέσω να το χτυπήσω, αλλά τουλάχιστον να το φτύσω. Αυτός πρέπει να τιμωρηθεί και να επανέλθει, κατά τη γνώμη μου, η θανατική ποινή. Ή να μην είναι εξαγοράσιμη η ποινή που θα πάρει. Καθημερινά πολίτες της Ξάνθης περνούν και αφήνουν ένα λουλούδι ή ανάβουν ένα κεράκι στο σημείο όπου η ζωή βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Στο μεταξύ ο δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών, όπου επίσης κρατείται ο Πακιστανός που κακοποίησε βάναυσα τη 15χρονη στην Πάρο το περασμένο καλοκαίρι. Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Ρόη Παυλέα. Θα ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, δικηγόρος. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Δημοσθένης Γιαννισόπουλος, εγκληματολόγος. Καλώς ήρθατε. Και ο Παναγιώτης Σουρέλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει ερευνήσει διεξοδικώς το θέμα της πρώτης υπόθεσης για την οποία έχει κατηγορηθεί ο δράστης. Γιατί νομίζω ότι το κλειδί βρίσκεται εκεί. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι αποπειράθηκε να βιάσει μία κοπέλα, αφέθηκε ελεύθερος με μία χρηματική εγγύηση, αθώθηκε. Και σκεφτόταν να προσφύγει και κατά του ελληνικού κράτους για την άδικη φύλαξή του. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή να στείλουμε ένα μήνυμα αφενός τα θύματα βιασμών. Να μην κρατούν τα στόματά τους κλειστά. Να μην ντρέπονται. Να το παλεύουν μέχρι το τέλος. Στις τοπικές κοινωνίες, στη δικαιοσύνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά, ενδέχεται να το επαναλάβει. Και αυτό, φαντάζομαι εσείς ως εγκληματολόγος, το έχετε δει με πάρα πολλούς βιαστές. Είναι η μόνη κατηγορία η οποία δεν αναμορφώνεται. Και η οποία έχει πάντα αύξηση κλιμακίου. Δηλαδή, μπορείς να ξεκινήσεις από την ασέλγεια, αν παραμείνεις εκεί πολύ δύσκολα, αλλά αν παραμείνεις εκεί καλά είναι, εντός εισαγωγικών, αλλά θα προχωρήσει προς τα πάνω, θα προχωρήσει σε πιο βίαιες πράξεις. Αυτό είναι ένα γεγονός. Οι άνθρωποι ή τα άτομα τα οποία κάνουν εγκληματική παραβατική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά την πράξη σεξουαλική, δεν αναμορφώνονται από το σύστημα που παίρνει κάποιος φυλακή για να αναμορφωθεί. Δεν αναμορφώνονται. Αυτό είναι τελειωμένο το θέμα. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι από αυτό. Εγώ θα ήθελα να... Λέει το συγκεκριμένο έγκλημα. Και το συγκεκριμένο. Έχει και τις πέντε κατηγορίες που χωρίζεται ο βιασμός. Δηλαδή υπάρχουν πέντε κατηγορίες βιαστών. Το συγκεκριμένο έγκλημα, εκτός από μία, το οποίο μένει να δούμε, ναι, έχει τις τέσσερις από τις πέντε. Ποιες είναι οι τέσσερις από τις πέντε? Ο πρώτος είναι ο θυμός. Περιπτώσεις βιαστών, βιασμών, πώς τα έχουν χωρίσει, ναι, στο εξωτερικό μιλάω. Ναι. Γιατί... Λοιπόν, υπάρχει ο θυμός. Ναι. Υπάρχει η δύναμη, η εξουσία πάνω στην γυναίκα ή στον άντρα. Έτσι. Θυμός γιατί? Είναι ο βιαστής ο οποίος βιάζει γιατί έχει να βγάλει ένα συγκεκριμένο θυμό από μέσα του. Και τον, γενικά, όχι. Και τον... Θυμός, γενικός θυμός που υπάρχει μέσα του. Συγενετήσια συμπεριφορά μιλάμε. Μάλιστα. Προς το σεξουαλικό θέμα που αφορά τη συνέβρεση μεταξύ άντρα και της γυναίκας. Mm-hmm. Ο βιασμός λοιπόν, η μία κατηγορία είναι οι βιαστές που είναι προκαλούν θυμό. Η δεύτερη είναι οι βιαστές οι οποίοι βιάζουν για να επιβεβαιώσουν τη δύναμή τους. Την κατακτητικότητα, την κτητικότητα πάνω στο γυναικείο φύλο. Mm-hmm. Λέω συνήθως το γυναικείο φύλο, γιατί είναι, ναι, πολύ λίγες οι περιπτώσεις, αν και υπάρχουν, αλλά ας μην αναφερθούμε και να πάρουμε τη γενική εικόνα. Έχουμε λοιπόν θυμό. Έχουμε επιβεβαίωση δύναμης. Έχουμε σαδισμό.
Να έχουμε... δεις το θύμα να βασανίζεται, να υποφέρει. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή διεγείρονται από τον πόνο του άλλου. Βεβαίως. Η κάθε μια κατηγορία είναι ξεχωριστή εδώ. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες συνδυάζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τέσσερις από την πέντε. Θα σας πω η πέμπτη πια είναι. Ναι. Λοιπόν, για να τα ξεκινήσουμε, έχουμε θυμό. Έχουμε κτητικότητα. Ναι. Έχουμε σαδιστικότητα. Ναι. Έχουμε και σεξουαλική ευχαρίστηση. Υπάρχουν βιαστές οι οποίοι βιάζουν μόνο και μόνο για να έχουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά. Mm. Και έχουμε και την πέμπτη κατηγορία, η οποία εδώ πέρα ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι, που είναι ο ομαδικός βιασμός. Mm. Αν είναι δύο και περισσότεροι. Μάλιστα. Τα τέσσερα στα πέντε από τις τέσσερις κατηγορίες σε αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα συνάδουν ότι υπάρχουν και οι τέσσερις. Που είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο πράγμα. Γι' αυτό μας έχει σοκάρει τόσο πολύ. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Και το να πας στο μηχανάκι, να βγάλεις τη βενζίνη, έχει μια διαδικασία αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια χρονική περίοδος η οποία περνάει, που μπορεί να συνέλθεις, να δεις τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Το να πας λοιπόν να πας στο μηχανάκι, να πάρεις τη βενζίνη, να τη βγάλεις τη βενζίνη και να πας να κάψεις το θύμα, είναι έγκλημα το οποίο πραγματικά σοκάρει για την πολυσυλλεκτικότητα των διαφόρων κατηγοριών που ενώνονται σε μία. Εγώ τουλάχιστον. Ζωντανό το θύμα. Την ώρα που είναι ζωντανό το θύμα. Και μια ερώτηση που, συγγνώμη, και μια ερώτηση που παραμένει με ένα, δεν ξέρω. Είναι κατά τη διάρκεια του βιασμού τη χτύπησε και τη βίασε λιπόθυμη. Και προσέξτε τη συζήτηση που κάνουμε πρέπει τώρα. Πρέπει να τη βίασε λιπόθυμη και θα σας πω γιατί. Διότι στην συνέντευξη που μας παραχώρησε, την οποία, στον Παναγιώτο Σουρέλη την έδωσε, την οποία θα παρακολουθήσουμε σε λίγο, λέει σε κάποια στιγμή, και αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι ήθελε, γιατί δεν αντιδρούσε. Προφανώς την είχε χτυπήσει τόσο πολύ την κοπέλα που είχε λιποθυμήσει και η κοπέλα την ώρα του βιασμού, ενδεχομένως χτυπημένη, ανέστητη, εκείνη την ώρα δεν είχε αντίδραση. Και λέει μετά, θέλω να ακούσετε αυτά που λέει για να καταλάβετε ίσως και να γι' αυτό το λόγο πήρε τη βενζίνη και την έκαψα. Μετά για να λέει, την μου είπε ότι θα με πάει στην αστυνομία και θα με καταγγείλει και θα την πληρώσω. Και τότε την έκαψα ζωντανή. Πάντως, να ξέρετε, κυρία Στεφανίδου, ότι παγκοσμίως μιλάμε για τα πολιτισμένα κράτη. Η υπόθεση της γυναίκας, του βιασμού δηλαδή της γυναίκας, δεν είναι ένα δείγμα το οποίο συμβαίνει εκείνη την ώρα για το θύμα. Είναι τρεις φορές βιάζεται η γυναίκα. Μία κατά την πράξη, μία κατά την προανάκριση και τη συλλογή των στοιχείων και μία κατά τη δίκη. Ειδικά δε το θέμα της δίκης είναι χειρότερο από το θέμα της εμπειρίας που έχει υποστεί κατά την πρώτη φάση. Επειδή είναι τόσο δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό πολλές αποσύρουν τις κατηγορίες ή δεν πάνε στο δικαστήριο. Αλλά ας στείλουμε το μήνυμα να είναι δυνατές και γενναίες απέναντι στον δράστη και στο δικαστήριο, γιατί έτσι βλέπετε ότι αν αθωωθεί ένας τέτοιος άνθρωπος, μπορεί να το ξανακάνει. Και είναι πολύ υψηλές, πολύ υψηλά τα ποσοστά και πιθανότητες να το ξανακάνει. Πρέπει να είναι δυνατές και γενναίες πάνω απ' όλα για τον εαυτό τους, όχι για το αν θα ξανασυμβεί όχι. Γιατί τους έχει συμβεί κάτι στο οποίο αυτές οι γυναίκες δεν θέλανε να συμβεί. Mm. Για τον εαυτό τους πρέπει να είναι γενναίες. Και πρέπει να στηρίζονται πολύ και από την τοπική κοινωνία και κυρίως από τις οικογένειές τους. Γιατί και εγώ μεγαλώνω δύο κορίτσια. Και εμείς στη δουλειά που είμαστε και σκέφτομαι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει εκείνη την ώρα. Η πρώτη αντίδραση είναι. Σου. Μα αυτό είναι που σε σοκάρει, ότι το κορίτσι πήγε να βάλει το κλειδί στην πόρτα να πει στο σπίτι του. Ήταν μέσα ο πατέρας, ήταν τα αδέλφια του. Δηλαδή. Δεν μπορεί να το χωρέσει. Καταρχήν δεν είναι ευκαιριακός βιασμός, έτσι. Δεν είναι βιασμός ευκαιριακός. Περπατάω στον δρόμο, είδα την κοπέλα, έχω το θέμα μου, την παίρνω, τη βιάζω και κάνω ό,τι κάνω. Δεν είναι καθόλου ευκαιριακός, ήταν προμελετημένος. Ναι, γιατί την ήξερε. Την ήξερε την κοπέλα και την ήθελε και την παρακολούθησε. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να δούμε το προφίλ του δράστη. Έχει μιλήσει ο αδελφός του. Διότι αυτό θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το τι τον όθησε στο έγκλημα. Και μετά θα ήθελα να μου μιλήσετε και για το δικαστήριο, κυρία Παυλέα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε υπερασπιστεί και θύματα βιασμού. Θύματα. Έτσι. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και για την όλη διαδικασία. Ως ένα σκληρό άνδρα που έμπλεκε σε καυγάδες με το παραμικρό, περιγράφουν οι κάτοικοι της Ξάνθης, αλλά και της κοινότητας από που κατάγεται, τον 27χρονο που έχει ομολογήσει τη φρικτή δολοφονία της Ζωής Δαλακλείδου. Έκανε πολλά στην περιοχή εδώ. Πρωτού 14 μήνες από ό,τι άκουσα έκανε πάλι το ίδιο. Ήταν πάρα πολύ σκληρός. Σκληρό παιδί. Δηλαδή με το παραμικρό. Μιλήσαμε με κατοίκους
από το χωριό στο οποίο διέμενε παλιότερα, μας είπαν πως δημιουργούσε μικροπροβλήματα στη γειτονιά του, κάνοντας μικροκλοπές σε περίπτερα. Γενικότερα το επίπεδο του σε θεμαμόρφωσης ήταν χαμηλό, είχε τελειώσει μόλις το δημοτικό. Εξαγριωμένοι κάτοικοι της Ξάνθης επιχείρησαν να λιτζάρουν τον 27χρονο όταν έμαθαν ότι αυτός είναι ο δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας. Είμαστε συναχωρημένοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Γι' αυτό περιμένουμε εδώ, μάθαμε ότι το φέρανε. Πας και δούμε λίγο τη φάτσα του, πας και μπορέσουμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ούτε για άνθρωπο, ούτε για ζώο. Μάλιστα, ο 27χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, καθώς είχε κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού νεαρής φοιτήτρια στην πόλη της Ξάνθης. Ο δράστης στο παρελθόν μας έχει απασχολήσει για τα δικήματα σχετικά με κλοπές και πέρσι με απόπειρα βιασμού. Τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών μόνο για τις κατηγορίες της ελαφριάς σωματικής βλάβης και της εξύβρισης. Επειδή όμως είχε ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής, αφέθηκε ελεύθερος. Εμείς η ξαδερφούλα μας τη θάψαμε. Το ερώτημα είναι ένα. 5 μήνες προφυλακιστέως αυτό το κτίνος, ποια δικαιοσύνη τον άφησε ελεύθερο να ξαναδιαπράξει τέτοια εγκλήματα? Ο αδελφός του 27χρονου σε αποκλειστική συνέντευξή του στην εκπομπή υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα εκβιασμού και κακώς είχε κατηγορηθεί. Φέρνεις, πήγανε για καφέ. Η προηγούμενη κοπέλα λες, ε? Ναι. Βγήκανε αρκετές φορές έξω. Είχε κάποια παράλληλη σχέση δηλαδή με την προηγούμενη κοπέλα? Ναι. Και αυτή πώς τον κατήγγειλε για βιασμό? Τι να πω, μια μέρα στην άλλη δηλαδή τον κατήγγειλε για βιασμό. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι ο αδελφός του μετά την προφυλάκησή του για την πρώτη υπόθεση εμφάνισε ψυχολογικά προβλήματα. Και μετά μόλις έγινε το δικαστήριο δηλαδή και αθωώθηκε, τι να σας πω, ήταν σαν μέσα στη χαρά, μέσα στο τέτοιο, μέσα στο τέτοιο. Και μετά με έλεγε ότι να είναι, μετά από 2-3 εβδομάδες με έλεγε ότι να είναι. Δεν σε είδε κανένας γιατρός εκεί μέσα πίσω, δεν σε πήγαν κανένα γιατρό. Εγώ δεν έλεγε για γιατρός και για τέτοια και αυτός με έλεγε ψηλά πέτρες για κάτι μηχανάκια, με έλεγε για τα πουλιά, με έλεγε για παράξενα πράγματα. Τι γιατρός εννοείς για ψυχολογικά προβλήματα? Ναι, για ψυχολογικά, ναι. Έχει ο αδελφός σου ψυχολογικά προβλήματα? Καθώς που βγήκε από τη φυλακή προηγούμενη φορά, όχι πιθανόν, σίγουρα έτσι. Εγώ το πιστεύω δηλαδή. Γιατί με έλεγε, ξέρω, εγώ του μιλούσα για το μαγαζί που θα ανοίξουμε, γιατί δούλευε σε ένα μανάβικο. Και τον έλεγα, λέω, θα σου βοηθήσω όσο μπορούμε εμείς εδώ στο χωριό, λέω. Mm-hmm. Θα βάλουμε δικά μας πράγματα, θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε. Και αυτός με έλεγε, τη λεωφορείο θα πάρει. Και που πήγα, μιλούσα μια χαρά. Α, λέει το λεωφορείο, πάμε πάρω, λέει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ παράδειγμα. Ξεκινούσε, έφευγε. Η τελευταία επαφή που είχατε από κοντά πότε ήτανε? Η τελευταία επαφή το Σαββάτο το πρωί. Πώς τον είδες? Προηγούμενο Σαββάτο. Δεν τον είδα και καλά και τόσο καλά. Δηλαδή τον έλεγα πάλι για το μανάβικο που θα ανοίξουμε κάτω, θα κάνουμε μπαξέ. Πάμε να βάψουμε τα παπούτσια στα καλά καθόμενα, πάμε να βάψουμε τα παπούτσια. Και σκούμε να πει να πίνει, γιατί να βάψει τα παπούτσια. Ρε, τι παπούτσια με λες? Όλοι πάνε να τα βάψουν τα παπούτσια. Μετά έτσι τρομοκρατήθηκα. Εγώ λέω κάτσε να πάρω τον ψυχίατρο, γιατί έχουμε εδώ ένα ψυχίατρο εδώ στη Ξάνθη. Mm-hmm. Λέω να πάρω τον ψυχίατρο, τηλέφωνο να δούμε τι θα γίνει. Τι ξέρετε, η κοινωνία είναι χριστία εδώ στην Ξάνθη. Να γίνει τίποτα τέτοιο. Την επομένη της δολοφονίας ο αδελφός του τον αναζήτησε, όμως δεν τον βρήκε πουθενά. Αμέσως, όπως λέει, τον υποψιάστηκε. Πότε άκουσες ότι ο αδελφός σου είναι ο δολοφόνος, ότι έχει ομολογήσει, έχει συλληφθεί για τη δολοφονία? Πότε το έμαθες? Την Παρασκευή το πρωί. Είχε συλληφθεί από την Πέμπτη το απόγευμα, δεν τον αναζητήσατε? Από την Πέμπτη το βράδυ. Φυσικά ναι, τον παίρναμε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε κανένας. Παίρναμε τηλέφωνο, τίποτα. Πήγαινα εγώ στο σπίτι του, κλειδωμένα τα πάντα. Πήγα στο μαγάζι κλειδωμένα, λέω αυτός θα το έκανε. Λέμε. Γιατί έβαλα και στο μυαλό μου τα πράγματα που με έλεγε, δηλαδή τα πυρεστέρια και τα λεωφορεία και το ένα και το άλλο. Και μήπως έφυγε που δεινά. Και πήγα εκεί και τον έψαχνα εγώ. Σαν στο βουνό, πήγα στο πρακτορείο, πήγα. Παντού πήγαινα, δεν έψαχνα να ζητήσω. Στο γήπεδο της Ξάνθης πήγανε, παντού. Η φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου που ψάχνει τον αδελφό του και δεν τον βρίσκει το βράδυ είναι να ανησυχήσει αν έχει πάθει κάτι. Εσύ, αντί να ανησυχείς αν έπαθε κάτι, το μυαλό σου, η πρώτη σκέψη που έκανες ήταν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Όχι, δεν έκανα αυτός είναι ο δολοφόνος. Απλά εγώ έκανα τη σκέψη, λέω μήπως έφυγε, μήπως. Η είδηση της σύλληψης του 27χρονου έπεσε σαν βόμβα στην οικογένειά του. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν το είδες? Η δικιά μου? Ναι. Λυποθύμησα φυσικά.
λιποθύμιζα. Μετά εντάξει, νύχτα εγώ, λιποθύμιζα η μάνα μου, ο πατέρας μου, όλοι. Και τους πήραμε στο νοσοκομείο. Μετά το ξαναφέραμε και τώρα. Οι γονείς σου τι είπαν εκείνη την ώρα? Τι δεν ξέρω, τι τα χάσανε όλοι. Οι γονείς μου, οι συγγενείς μας, όλοι. Η επί 5 χρόνια σύντροφός του τον εγκατέλειψε. Μπορεί την πρώτη φορά να τον πίστεψε ή ακόμη και να τον συγχώρησε. Τώρα όμως έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας. Είχε κάποια κοπελιά, μου λες. Ναι. Πόσο καιρό είχε σχέση? Πολλά χρόνια είχαμε. Πολλά χρόνια. Καθώς που βγήκε το στρατόπεδο, καθώς πωλήθηκε το στρατό. Μα αυτή την κοπέλα ήταν ακόμα μέχρι σήμερα? Ναι, ναι, μέχρι σήμερα. Πριν από μερικά χρόνια, ο κατηγορούμενος έφυγε από το χωριό του, λίγο έξω από την Ξάνθη, και μετακόμισε στην πόλη. Στα 23-24. Ήθελε να πάει να ζει στην Ξάνθη για ποιο λόγο, επειδή ήταν έτσι μια μεγαλύτερη πόλη? Για ποιο λόγο, θέμα δουλειών. Για δουλειά δηλαδή πήγε πιο πολύ στην Ξάνθη. Δεν είχε σπουδάσει κάτι? Όχι, όχι, τίποτα. Λέει θα πάω στην Ξάνθη. Λέει τουλάχιστον πακετά να γίνω. Λέει θα βγάζω ένα μεροκάματο εκεί. Λέει απλά την υποδομή. Λέει δεν τη θέλω, ούτε τα χωράφια. Δούλευε εκεί στο Πιλαράκι για κάτι φορτηγά σου, κάτι τέτοια. Mm-hmm. Τα λόγω της κρίσης δηλαδή το διώξανε. Και δηλαδή μετά δούλευε κάπου αλλού, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Όταν λες δούλευε σε φορτηγά, τι εννοείς? Σαν μηχανικό, σαν τέτοια. Γιατί πιάνανε και τα χέρια του. Πιάνανε τα χέρια του, μηχανάκια έβγαινε, φορτηγά, τα πάντα πιάνανε τα χέρια του. Μετά έπιασε δουλειά σε ένα μανάβικο. Το είναι, λέει, θα ανοίξουμε, λέει, μαγαζί. Λέω κάτσε και ένα χρόνο ακόμα, λέω, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει, να τα φέρουμε λίγο βόλτα, γιατί και μας τα χρέη έτρεχαν. Ο πατέρας μου χρωστούσε καμιά 130-150 χιλιάρικα στην τράπεζα. Σε συγχωρείς, καμιά 180 χιλιάρικα. Φυσικά δεν αγαπάω, τι αδερφός μου είναι, δεν αγαπάω, τι. Ποιος άνθρωπος δεν αγαπάει τον αδερφό του, ποιος άνθρωπος δεν αγαπάει το συγγενή του, τον αδερφό του, τους γονείς του, ποιος. Ακόμη και αν το έκανε, δεν αλλάζουν τα συναισθήματά σου γι' αυτό. Τον τελευταίο χρόνο έμεινε σε διαμέρισμα πολυκατοικία στο κέντρο της Ξάνθης. Χρωστούσε αρκετά ενοίκια και είχε πει στον ιδιοκτήτη ότι θα τον εξοφλούσε όταν έπαιρνε την αποζημίωση από το κράτος για την άδικη, όπως χαρακτήριζε, προφυλάκησή του. Η ατυχία για τη ζωή ήταν ότι το σπίτι της οικογένειάς της, όπου είχε πάει για τις ημέρες των γιορτών, βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από εκείνο του δολοφόνου της. Έθελα ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο αδελφός του δράστη. Να μας επαναλάβεις λίγο, Παναγιώτη. Είπε ότι είχε, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την φυλάκισή του για την πρώτη κατηγορία του βιασμού, είχε περίεργη συμπεριφορά. Είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, είχε πει και στους φίλους του αδελφού του να τον προσέχουν. Είχε μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Για άλλα του λέγαν, άλλα έλεγε ο ίδιος. Είχε τάσεις φυγής, όπως λέει ο αδελφός του. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο πράγμα που είπε όταν, που σκέφτηκε, άσχετα αν στη συνέχεια προσπάθησε, αν θέλετε, να το στρογγυλοποιήσει, όταν δεν τον βρήκε στο σπίτι του, δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, ότι αυτός το έκανε. Εκεί πήγε κατευθείαν το μυαλό του. Αν σκέφτηκε ότι αυτός το έκανε, σημαίνει οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλύτερα από όλους τον δράστη είναι η ίδια του οικογένεια. Και υπάρχει μια ακόμα φράση που δεν την είδαμε στο βίντεο. Είχε γράψει στο δικό του προφίλ, στο σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες πριν, με ποια θα βρεθώ ερωτικά απόψε. Δεν το είχε γράψει έτσι. Ναι, το είχε πει χρησιμοποιώντας την Άργο, καταλαβαίνετε όλοι, θέλω να πω. Ο ίδιος πάντως, σε συνέντευξη μας παραχώρησε και θα την ακούσουμε σε λίγο, υποστηρίζει ότι το προφίλ το διαχειρίζονταν άλλοι δύο φίλοι του, γιατί ο ίδιος δεν ήξερε καλά από υπολογιστές. Θα πρέπει να σας πω πάντως ότι το ίδιο το βράδυ που μπήκα στο προφίλ του υπήρχε αυτή η φράση και την επομένη μετά τη συνέντευξη η φράση αυτή είχε αφαιρεθεί. Δεν ξέρω αν αυτό που λέει όντως ισχύει, αν δηλαδή κάποιοι φίλοι του είχαν επίσης το user και το password, ή αν ο ίδιος ζήτησε από κάποιον φίλο τη συγγενή του να αφαιρέσει αυτή τη φράση όταν έμαθε ότι έχει πάρει δημοσιότητα. Μάλιστα. Κυρία Παυλέα, πάντως η συμπεριφορά του δεν δείχνει άνθρωπο που δεν έχει σώα στα ψένας. Δηλαδή πήγε, κοιμήθηκε, μετά την άλλη μέρα το πρωί, όπως πολύ συχνά κάνουν οι δράστες εγκλημάτων, πέρασε από τον τόπο του εγκλήματος, είχε μαζευτεί κόσμος γύρω από τον τόπο του εγκλήματος, έδειξε ενδιαφέρον για το τι έγινε, παιδιά, τι συνέβη εδώ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, πέρασε εκεί πρωί-πρωί και παρατηρούσε τον τόπο του εγκλήματος και προσπαθούσε μάλιστα να έχει μια συμμετοχή στα τεκτενόμενα. Προσπάθησε να καλυφθεί. Έκαψε την κοπέλα ζωντανή για να κρύψει τα ίχνη του. Δεν δείχνει δηλαδή άνθρωπο ο οποίος είναι εκτός λογικής. Δείχνει άνθρωπο που έχει θράσος καταρχάς, έχει πάρα πολύ θράσος και δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να υποφεληθεί από όλο τις τρύπες του συστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι είπατε πριν λίγο ότι ζήτησε αποζημίωση για την προφυλάκηση που είχε κάνει. Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πολύ λογικά. Άσχετο αν έχει κάποια ψυχοπαθολογία.
και συχνά στα δικαστήρια οι δικηγόροι υπεράσπισης να ισχυρίζονται ότι ο βιαστής έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μα λίμωνο, όλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, αν το πάρουμε έτσι. Αλλά όταν υπάρχει διαστροφή, μία ψυχοπαθολογία και βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μία απόλυτη λογική, θέλει να καλύψει τα ίχνη του και προσπαθεί να διαφυλάξει τον εαυτό του, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο για τα θύματα του βιασμού, πρέπει να πούμε ότι είναι ίσως ο βιασμός από τα λίγα εγκλήματα όπου το θύμα προσπαθεί να καλύψει, να σιωπήσει και να μην αποκαλύψει το τι έγινε. Ίσως γιατί αισθάνεται το ίδιο θυματοποιημένο, τρομαγμένο, κακοποιημένο και γενικά ντρέπεται, γιατί η κοινωνία μας είναι τέτοια που έχουμε την αίσθηση ότι κάπου έφταιγες κι εσύ. Αναζητούσες ίσως αυτό. Πώς και τύχε σε εσένα και όχι σε μένα. Mm. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία και ίσως και στα δικαστήρια, διότι ζητάμε αποδείξεις στο δικαστήριο, δηλαδή έγγραφες αποδείξεις. Δεν αρκεί η μαρτυρία του θύματος και συνήθως δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυροι σε ένα βιασμό. Άρα ζητούν από το θύμα έγγραφα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει. Να φανταστείτε, είναι μια απλή λεπτομέρεια. Για να πάει το θύμα βιασμού στον δικαστή, πρέπει να μείνει χωρίς να έχει πληθεί 4 ώρες και να περιμένει πάρα πολύ, ακόμα και 10 ώρες, να εμφανιστεί ένας ιατροδικαστής. Περνάει πάρα πολλά ένα θύμα βιασμού. Δεν είναι εύκολο. Γιατί φαντάζομαι το πρώτο πράγμα που θέλει μια γυναίκα μετά από τέτοια πράξη και συμβολικά ακόμα, είναι να την πετάξει από πάνω της. Δηλαδή, όσο γίνεται περισσότερο να πληθεί, να φύγει η βρωμιά που της προκαλέσει ο βιαστής. Άρα, αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Δεν ήξερα ότι για να αποδείξει το βιασμό πρέπει να πας στον ιατροδικαστή κατευθείαν και να έχεις και όλα τα στοιχεία πάνω, στο οποίο είναι απίστευτη κακοποίηση, αν το σκεφτείς. Και φύγουν όλα τα ίχνη, δεν έχεις πια καμία απόδειξη. Και ο δράστης θα βγει αθώος στο δικαστήριο. Αν δεν έχεις καμία απόδειξη, δεδομένου του δικαστής, στηρίζεται πάνω σε έγγραφα τι έχει γράψει ο ιατροδικαστής, τι κακώσεις έχεις. Εάν δεν έχεις αποδείξεις, πάει. Υπάρχει το λεγόμενο κιτ βιασμού. Τι είναι το κιτ βιασμού? Το κιτ βιασμού είναι ένα κουτί, ναι, το οποίο περιέχει συγκεκριμένα πράγματα συλλογή στοιχείων DNA βασικά, ναι, στο οποίο θα πρέπει να περιμένει το θύμα. Είναι το δεύτερο στάδιο, που σας έλεγα, ότι εκεί πέρα ξαναβιάζεται. Ναι. Γιατί περιμένει να έρθει, να πάει στην αστυνομία να γίνει καταγγελία, να έρθει ο δικαστής να κάνει την εξέταση. Κάνουν την εξέταση όπως τον γυναικολόγο, έτσι, ναι, με τον κόλπο, να μαζέψουμε την μπατονέτες, όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το κομμάτι το ξαναζήσει. Είναι αυτό που είπατε σωστό, ότι θέλω να φύγω από εδώ. Ναι. Θέλω να το βάλω πίσω μου, να το ξεχάσω. Είναι κάτι που δεν ξεχνιέται όμως. Ναι. Βάλτε λοιπόν το χρόνο που χρειάζεται για να γίνει συλλογή των γενετικών στοιχείων του DNA, συν τις φωτογραφίες που θα σου τραβήξουν, τους πάρουν φωτογραφίες με τους μόλεπες, όλα αυτά, ναι, πρέπει να αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας. Έτσι, δεν είναι έτσι. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία. Οι προσβλητικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις δεν είναι προσβλητικές, αλλά είναι ερωτήσεις που πρέπει να σου. Δεν έχετε ως προσβλητικές. Ναι, βεβαίως. Είναι στην κατάσταση που είναι ξαναβίαση. Είναι αυτό που λέμε. Οι τρεις μορφές βιασμού. Και το χειρότερο μετά είναι όταν παρόλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, θα προσπαθήσει η υπερασπιστική γραμμή. Το ρίχνεις επάνω. Να σου πει εσένα. Έφταιγες κι εσύ. Όχι ότι έφταιγες κι εσύ, ότι εσύ έφταιγες. Προκάλεσες. Ότι προκάλεσες. Δηλαδή, μια κοπέλα η οποία θα μπορούσε να φοράει το καλοκαίρι ένα σορτσάκι. Γιατί να φοράει το σορτσάκι και φοράει σκάλα σορτσάκι. Ξεκινάει λοιπόν μια αποδόμηση του χαρακτήρα. Μια αποδόμηση του χαρακτήρα του θύματος. Είναι ο τρίτος βιασμός που υφίσταται εκεί. Φαντάζομαι εδώ ότι στην πρώτη υπόθεση, θα μας την πει τώρα ο Παναγιώτης, η κοπέλα αυτή είχε βγει η πρώτη. Η κοπελίτσα είχε βγει 2-3 φορές να πιει καφέ με τον δράστη, να τον γνωρίσει. Άρα εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολη από αυτό. Αυτό ισχυρίζεται ξεκινάει ο δράστης. Αυτό ισχυρίζεται ο δράστης. Ο δράστης. Η κοπέλα λέει ότι τον είδε πρώτη φορά. Η κοπέλα λέει άλλα, αν θέλετε. Α, ωραία, θέλουμε να μας πεις. Να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Σε όλους όσους ακούνε και σε όλες τις γυναίκες. Τη στιγμή που η γυναίκα θα πει όχι, μπορεί να βγαίνεις 5 χρόνια μαζί της. Ναι. Δεν ξέρω πόσο καιρό βγαίνεις. Ναι. Και να μην έχεις έρθει σε σεξουαλική συνέβρεση. Ναι. Τη στιγμή που θα σου πει όχι και εσύ θέλεις να συνεχίσεις, αυτό πρέπει να είναι βιασμός. Ναι, γιατί υπάρχει και όχι, βιασμός στο γάμο μέσα. Έτσι. Βέβαια, το όχι, που τιμωρείται πλέον. Τιμωρείται πλέον. Το όχι είναι όχι. Όχι. Και όταν η γυναίκα πει όχι, ο άντρας πει όχι. Για τα λέμε όλα. Πει όχι είναι όχι. Και αυτό πρέπει να το τονίσουν όλοι. Από αυτούς που δικάζουν, από αυτούς που κρίνουν. Και από αυτούς οι οποίοι υφίστανται αυτή την ταπεινωτική συμπεριφορά. Από τη στιγμή που έχεις πει όχι, δεν φταίει σε τίποτα. Φταίει ο άλλος ο οποίος με τη βία επέβαλε αυτή την κατάσταση σε σένα. Αυτό πρέπει να είναι σαφέστατο προς όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και να τονίσουν και οι γυναίκες.
Εάν συμβεί και έχει πει το όχι, έχει τελειώσει το ζήτημα. Και αυτό πρέπει να το ξέρει και να το νιώσουμε όλοι μας, γιατί χρήζει προστασίας μεγάλης μετά το θύμα του βιασμού. Άστε. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη υπόθεση και πώς αυτός ο άνθρωπος τελικά αφέθηκε ελεύθερος για να βιάσει και να σκοτώσει. Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με αυτή την υπόθεση. Ήτανε βράδυ, 6 Απριλίου του 2011, 1:50 το βράδυ, και μια φοιτήτρια 21 ετών επέστρεψε στο σπίτι της. Πέρασε λοιπόν από ένα πάρκο της περιοχής, το πάρκο Ιερών στην Ξάνθη. Άρα δεν τον ήξερε. Σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, η κοπέλα αυτή έχει καταθέσει ότι δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα τον οποίο στη συνέχεια αναγνώρισε. Είναι υπερασπιστική γραμμή, αν θέλετε, του κατηγορουμένου ότι τον ήξερε. Η κοπέλα λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι της, 1:50 το βράδυ, πέρασε από μέσα από ένα πάρκο. Εκείνη την ώρα βρήκε την ευκαιρία ο 27χρονος ο κατηγορουμένος, την άρπαξε από το λαιμό, τη θόπευσε στα γεννητικά όργανα, την έσυρε σε ένα ξύλινο σπιτάκι το οποίο βρίσκεται εντός του πάρκου και προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και την έπιασε από το λαιμό, την έσφιξε δυνατά μέχρι που η κοπέλα έχασε αισθήσεις της. Ήταν όμως τυχερή από εκείνο το σημείο και μετά. Γιατί για κάποιο λόγο ο κατηγορούμενος αποφάσισε να αποχωρήσει από το σημείο, να φύγει και να μην βιάσει την κοπέλα. Στην κατάθεση του, όταν συνελήφθη, παραδέχθηκε την πράξη του. Ομολόγησε, όπως ομολόγησε και τώρα. Επίσης υποστήριξε άλλο ένα κοινό σημείο, ήταν μεθυσμένος, όπως ήταν μεθυσμένος και τώρα. Είπε λοιπόν ότι η διαφορά, αν θέλετε, στην κατάθεση της κοπέλας είναι ότι δεν αποχώρησα, έμεινα όμως εκεί, περίμενα να συνέλθει, συζητήσαμε, της είπα συγγνώμη, πήγαμε και μια βόλτα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πρόσθεσε, και έληξε εκεί το θέμα. Και μετά πήγε και μου έκανε μήνυση. Η κοπέλα φυσικά από την πλευρά της υποστήριξε ότι δέχτηκε την επίθεση αυτή από έναν άγνωστο, τον αναγνώρισε χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό, χωρίς να έχει καμιά αμφιβολία. Ο κατηγορούμενος μάλιστα φορούσε και διακριτικά μια στολή, γιατί εργαζόταν σε πρατήριο υγρών καυσίμων τότε και ήταν πολύ εύκολο να αναγνωριστεί και από τη στολή του, την οποία φορούσε το ίδιο βράδυ και όταν συνελήφθη. Η κοπέλα λοιπόν του υπέβαλε μήνυση. Η κοπέλα είπε ότι όταν ξύπνησε αυτός ήταν εκεί και συζήτησαν. Είπε ότι δεν ήταν εκεί, ότι ξύπνησε έπειτα από 2 ώρες. Δεν ήταν εκεί. Εκεί υπήρχε μια μάχη ανάμεσα στους δικηγόρους του κατηγορουμένου και του θύματος για το τι συνέβη. Γιατί οι γιατροί υποστήριξαν ότι είναι λίγο δύσκολο κάποιος άνθρωπος να είναι επί 2 ώρες λιπόθυμος. Θα πρέπει να έχει συνελθεί πιο πριν, ή αν ήταν τόση ώρα λιπόθυμη, θα είχε επέλθει το μοιραίο. Πάντως, το μόνο το οποίο είναι αναμφισβήτητο και το οποίο έχει ομολογήσει και ο σημερινός κατηγορούμενος είναι ότι επιτέθηκε σε αυτή την κοπέλα και προσπάθησε να τη βιάσει. Ο άνδρας λοιπόν αυτός προφυλακίστηκε. Έκανε μια αίτηση αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτή. Η δεύτερη όμως αίτηση που έκανε έγινε δεκτή. Ο εισαγγελέας πρότεινε στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και έγινε δεκτή η άποψή του ότι επειδή δεν επήλθε ο βιασμός, επειδή υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή, την ώρα δηλαδή που την είχε λιπόθυμη μπροστά του, δεν τη βίασε. Α, δεν τη βίασε. Δεν τη βίασε. Ενώ η κοπέλα λέει ότι τη βίασε. Όχι, όχι, η κοπέλα λέει δεν τη βίασε, με θόπευσε, ναι, με έσυρε στο ξύλινο σπιτάκι. Κοπέλα έκανε μήνυση για απόπειρα βιασμού. Έκανε για απόπειρα βιασμού, έκανε απόπειρα για εξύβριση και έκανε και για σωματική βλάβη. Όταν είδε λοιπόν ότι η κοπέλα λιποθύμησε, αυτός δεν τη βίασε. Δεν τη βίασε, σηκώθηκε και έφυγε, λέει η κοπέλα. Αυτό γιατί κάτι σημαίνει. Σημαίνει αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι κλιμακώνεται. Δεν ήταν έτοιμος εκείνη την ώρα, ήταν μέχρι αυτού του σημείου. Στο επόμενο κλιμακώθηκε. Ή ένα θόρυβο, δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να ξαναθόρυβο. Όχι, να ας το πάρουμε πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μήπως ήθελε εκείνη την ώρα να τη βλέπει, να υποφέρει, να έχει τις αισθήσεις της. Όχι, μπορεί όταν έχασε τις αισθήσεις της να μην ήταν έτοιμος, να μην είχε περάσει την επόμενη φάση μέσα του για να το συνεχίσει. Τώρα το δούλεψε ένα χρόνο και κατέληξε εκεί. Και δεν ξέρουμε και αν γίνει και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, έτσι. Το ότι δεν κοπέλα κάτσε 2 ώρες. Θα μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, για όσους μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, κουβεντιάζουμε αναλυτικά με ρεπορτάζ, με αποστολή που κάναμε, μείναμε εκεί 2-3 μέρες στην Ξάνθη για να ερευνήσουμε το θέμα. Σας το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε το έγκλημα. Απουσιάσαμε, παίξαμε μαγνητοσκοπημένες εκπομπές και είμαστε πάλι εδώ για μια υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει το Πανελληνίο και πιστεύω ότι τα όσα λέμε αξίζει να τα παρακολουθήσετε γιατί βοηθούν στο να ζήσουμε σε μια κοινωνία καλύτερη. Και από πλευράς δικαιοσύνης, απονομής δικαιοσύνης και από πλευράς ηθικών ταμπού, διότι υπάρχουν ηθικά ταμπού ακόμα δυστυχώς απέναντι στα θύματα βιασμού και στη δύναμη που πρέπει να έχουν αυτές οι γυναίκες που είχαν την ατυχία να ζήσουν αυτόν τον εφιάλτη, τη δύναμη και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν, λέμε πολλά. Είχαμε μείνει στην προηγούμενη υπόθεση της απόπειρας βιασμού που είχε διαπράξει
ο δράστης. Καθομολογία του απόπειρα. Λέω, είχε ομολογήσει ότι αποπειράθηκε να την βιάσει την κοπέλα. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που κάναμε, διότι τελικά πλήρωσε μία εγγύηση και αποφυλακίστηκε. Πλήρωσε μία εγγύηση 3.000 ευρώ στη δεύτερη αίτηση που έκανε, έπειτα από 5 μήνες αποφυλακίστηκε. Στο δικαστήριο που έγινε το Πάσχα, τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2012, πριν από δηλαδή 7 μήνες, το δικαστήριο έκρινε ότι όντως δεν στηρίζεται η απόπειρα του βιασμού, γιατί έτσι έκρινε τέλος πάντων η έδρα του δικαστήριου και σεβαστεί η αποφάση του δικαστηρίου. Και ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε τελικά σε φυλάκιση 6 μηνών για ελαφριά σωματική βλάβη. Η κοπέλα υποστήριξε ότι κόντεψε να την πνίξει, λιποθύμησε μάλιστα, καθώς και για εξύβριση. Είχε κτίσει ήδη τους 5 μήνες, ναι. Πλήρωσε τον έκτο και πήγε σπίτι. Να δούμε λίγο τώρα το παρανοϊκό του νομικού μας συστήματος ή της ερμηνείας των νόμων. Γιατί και η ερμηνεία του νόμου είναι το έργο του δικαστή, έτσι. Η εφαρμογή του νόμου. Η εφαρμογή, ναι. Τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το δικαστήριο δέκτηκε ότι της επιτέθηκε της κοπέλας στο πάρκο. Το έχει ομολογήσει και ο ίδιος. Το έχει ομολογήσει. Επίσης το δικαστήριο δέκτηκε ότι την τραυμάτισε την κοπέλα. Ακριβώς. Γι' αυτό και τον καταδίκασε για ελαφριά σωματική βλάβη. Γιατί έχασε τις αισθήσεις. Ελαφριά. Στη συνέχεια όμως τι έγινε. Δεν έγινε διείσδυση ή απόπειρα διείσδυσης. Δηλαδή η πράξη αυτή καθεαυτή. Άρα. Έχουμε όμως απόπειρα βιασμού. Τι σημαίνει εδώ, ακούω το σχόλιο σας. Τι σημαίνει. Η δικιά μου άποψη νομικά είναι ότι έχουμε απόπειρα βιασμού. Είναι σαφές. Και θα έπρεπε να καταδικαστεί για αυτήν. Η απόπειρα βιασμού, τι ποινή επισύρει. Δεν έχει τελέσει ακόμα το έγκλημα. Μπορεί να έχει μια ποινή έως 2-3 χρόνια. Να. Αλλά σίγουρα δεν αθώνεται και σίγουρα δεν αποφυλακίζεται. Γιατί θεωρείται ύποπτος η άπραξη νέων δικημάτων. Εδώ υπάρχει μια απόφαση, την οποία τις αποφάσεις των δικαστηρίων πρέπει να τις σεβόμαστε. Όμως εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, εκ της συνέχειας, αποδεικνύεται ότι κάτι λάθος έγινε. Να πούμε σε αυτή την αλήθεια. Πρώτη, αν αυτός είναι ο δράστης, βοηθήθηκε πολύ από αυτή την απόφαση. Διότι από ό,τι μας είπε και ο καλός συνάδελφος εδώ, είχε την πρόθεση να ζητήσει αποζημίωση από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Πιο φρασί δεν γίνεται. Ζήτησε και τα αρέστα. Ζήτησε και τα αρέστα. Ναι. Το γιατί δεν μας λέει όμως ο κ. Σακελιάς. Για σχολιάστε. Το γιατί. Εσείς. Εγώ ακούω πολύ προσεκτικά. Δεν έχω τη δικογραφία, δεν έχω διαβάσει την απόφαση, το σκεπτικό. Ναι. Αλλά στο μυαλό μέσα γεννιέται η ερώτηση το γιατί. Διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε το Πανεπιστήμιο της Κοινής Λογικής. Είναι ένα πανεπιστήμιο που δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Γιατί λοιπόν επιτέθηκε η κοπέλα, γιατί την έστειλε στο σπιτάκι, γιατί την έβγαλε από το λαιμό, για όλα αυτά καταδικάστηκε. Γιατί τα έκανε αυτά. Του χρώσταγε λεφτά, τον είχε απορρίψει, του είχε κάνει κακό στη δουλειά του. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί αν η απάντηση είναι γιατί ήθελε να τη βιάσει, αλλά δεν άλλαξε γνώμη, δεν τα κατάφερε, τότε έχουμε την απόπειρα βιασμού και είναι και ύποπτος να τελέσει άλλες πράξεις. Οπότε κάτσε τουλάχιστον 2 χρόνια μέσα. Εδώ πέρα το γιατί δεν μας το λέει κανείς. Όπως γνωρίζετε, το κίνητρο όμως δεν είναι μέλος. Δεν συγκροτεί το έγκλημα. Συμφωνώ, αλλά εγώ θέλω να ξέρω το γιατί. Γιατί εγώ, αν ήμουν κάποιος ο οποίος έκρινε αυτό, θα ρώταγα τον εαυτό μου μέσα γιατί την πήρε την κοπέλα, γιατί και δεν στοιχειοθετούσα. Γιατί το έκανε. Αφού βλέπουμε, είναι έμπειρη δικαστική, δεν είναι τώρα, δεν μπορεί η έδρα να μην έχει εμπειρία. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Τι άλλο γνωρίζουμε. Εγώ λέω το γιατί. Είμαι απλά το λέω. Γιατί. Άρα έγινε η δίκη και βγήκε η απόφαση. Βγήκε η απόφαση. Σε 6 μήνες για. Όχι όμως για την απόπειρα. Όχι απόπειρα. Για ελαφριά σωματική βλάβη. Για ελαφριά σωματική βλάβη. Ακριβώς και για εξύβριση. Είχε χτίσει τους 5 μήνες, πλήρωσε τον έκτο. Και εκεί βέβαια υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Η κοπέλα αυτή. Το κορίτσι αυτό. Που πέρασε ό,τι πέρασε. Επικοινωνήσαμε, θέλω να σας πω. Πήγε στο δικαστήριο. Που έζησε τις στιγμές άλλη μια φορά. Και που δεν κατάφερε να βρει δικαίωση. Μα αφού την είπε, δεν της είπανε. Ότι γιατί μας λες ότι είναι 2 ώρες. 2 ώρες. 4 ώρες. 15 ώρες. Θέλετε με τα μάτια κλειστά. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό. Λιποθυμώ. Και λιποθυμώ για 50-60 δευτερόλεπτα. Ναι. Και είμαι σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτή η κοπέλα. Και κλείνει τα μάτια και κάθεται ακίνητη. Γιατί αυτό έτσι συμβαίνει. Αντιδρά. Βεβαίως. Αντιδρά έτσι αυτή την απειλή που με κλειστά τα μάτια δεν τη νιώθει. Κάθεται έτσι μέχρι να αποφασίσει να τα ανοίξει. Και τα ανοίξει 2 ώρες. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και πού ξέρουμε ότι ήταν 2 ώρες. Έτσι λέει η κοπέλα. Είναι από το σοκ, λέτε, μπορεί και ότι να μπορεί να συμβεί. Μετά την επίθεση μπορεί το θύμα να κάθεσαι εκεί πέρα ακίνητο. Μα έχει συμβεί βεβαίως. Κάθεσαι ακίνητο. Γιατί αισθάνεσαι ασφαλής. Όσο δεν ανοίξει τα μάτια, όσο τα μάτια σου είναι κλειστά, δεν βιώνει τίποτα. Τίποτα δεν βιώνει. Άρα μένει με τα μάτια κλειστά, μήπως τυχόν φύγει. Όπερ και έφυγε. Τα άνοιξε μετά από 2 ώρες. Τι να κάνουμε, τόσο υπολόγισε.
Μπορεί να ήταν μισή ώρα. Ο χρόνος, λέει ο Αϊνστάινς, έχει μια σχετικότητα. Το ένα λεπτό το δικό σας, ο τηλεοπτικός σας χρόνος είναι πολύτιμος. Έτσι δεν είναι. Τι είναι ένα λεπτό για μένα. Δεν είναι τίποτα, για τη τηλεόραση όμως δεν είναι πολύτιμος. Να. Αλλά για τον καθένα η σχετικότητα του χρόνου παίζει σε τι κατάσταση είσαι. Άρα εδώ όφιλε να πει, έπρεπε να είχε πει, δεν ξέρω πόσο καιρό έμεινα ανέστη. Έτσι είπα δύο ώρες, δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα το αν είσαι λιπόθυμος και θα έχεις πεθάνει. Ήταν εκεί πέρα, είσαι ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία την οποία δεν την ξεχάσει ποτέ της. Και αυτή τη στιγμή, πώς και αυτή η κοπέλα έχει τώρα μια καινούρια βιωματική εμπειρία, ότι θα μπορούσα να ήμουν στη θέση της κοπέλας άλλης. Άλλος τρόμος από εκεί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Προσπάθησες να επικοινωνήσεις. Επικοινώνησε ο συνάδελφος ο Άγγελος ο Λαμπίδης με το φιλικό περιβάλλον της κοπέλας. Δεν ήθελε καμία απολύτως επικοινωνία. Προσπαθεί να ξεχάσει, να αφήσει πίσω ότι έχει θάψει το ότι έχει συμβεί στη μνήμη της. Και δεν ήθελε καμία απολύτως επαφή για την υπόθεση. Δείγμα του σοκ που ακόμη ίσως και η ίδια να ξαναζεί αυτή την κατάσταση. Και όπως είπε και ο κύριος Γιαννισόπουλος, νιώθηκε πολύ τυχερή που δεν είχε την ατυχία της ζωής. Και ενοχές σε τις άλλες. Γιατί να είμαι εγώ η τυχερή και αν ήταν και φίλες. Αν ήταν και φίλες με την. Ενοχές γιατί. Όχι, ενοχές. Πολλές φορές νιώθεις και ενοχές γιατί. Δεν καταφέρνει να πεις φυλακή. Όχι. Με γιατί, τη μαρτυρία της. Ναι, γιατί με τη μαρτυρία της δεν τον έβαλε μέσα. Όχι γιατί έζησα εγώ. Εδώ φταίει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει πιο πολύ. Κοιτάξτε, δείτε, εσείς το αναλύετε το θέμα, είστε έγκριτε ως νομικός και το αναλύετε το θέμα πολύ όμορφα νομικά. Εγώ σας λέω από την άλλη μεριά της συμπεριφοράς ότι αυτή η κοπέλα μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθει και ενοχές. Γιατί μπορεί να πει κάτι λάθος, μπορεί να μην το πει όπως έπρεπε να το πει. Αυτές οι σκέψεις περνάνε από το μυαλό της. Και κάποια άλλη κοπέλα, μια γειτόνισά της, στην τοπική της βρέθηκε νεκρή. Μην το θεωρείτε ότι η κοπέλα αυτή θα νιώθει μέσα της κυρίως. Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε τα όσα είπε ο ίδιος ο δράστης στην εκπομπή. Θέλω να τον ακούσετε προσεκτικά. Και να δούμε πώς εξηγεί ο ίδιος το έγκλημα που διέπραξε. Διότι λέει αναλυτικά πώς επιθέθηκε στην κοπέλα, γιατί επιθέθηκε, τι έκανε. Τα λέει αναλυτικά. Εσύ με τη ζωή είχες προηγουμένως κάποια επαφή? Όχι, φυσιογνωμικά μόνο. Την είχες δει? Ναι, μου άρεσε εγώ πέρα, γι' αυτό το τρόπο που είναι και την πλησίασα. Είχα βρει το χάρος, λέω, που μόνο ξημέρωσα πριν μιλήσω. Ναι, εκείνο το ξημέρωμα, πώς τη συνάντησες, την είδες κάπου, περνούσε με τη φίλη? Στον δρόμο λες? Στον δρόμο, ναι. Την ακολούθησες? Την ακολούθησες? Όχι. Εντελώς τυχαία. Α, την είδες στον δρόμο? Την έπιασα να τη μιλήσω. Είπε μόνο στον δρόμο και έβρεκα και το χάρος να τη μιλήσω. Την είπα ότι θέλω να κάνω κάτι μαζί σου και μου λέει δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό και δεν σε ξέρω καν. Και εκεί πάνω πήγα να την ακουμπήσω, ξέρω εγώ, και πήγα να με χτυπήσει αυτή. Και εγώ τραβήχτηκα. Τράβηξα παραπέρα και την είχα. Γιατί μια γυναίκα που, όπως λες, όπως υποστηρίζεις, κάνει ό,τι κάνει εκείνη τη στιγμή, τα ξημερώματα με τη θέλησή της, στη συνέχεια να γυρίσει και να σου πει ότι τώρα θα σε κλείσω μέσα, όπως ισχυρίζεσαι? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι είχε στο μυαλό της, δηλαδή, και το έκανε όλο αυτό. Στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάς? Ναι, όταν μου άρχισε και μου είπε αυτό το πράγμα, λέει, ότι θα με κλείσει μέσα στην εκεί. Αυτό φοβήθηκα εγώ και έγινε ό,τι έγινε. Υπήρξε έστω και μια στιγμή που να λυπήθηκες εκείνη την κοπέλα την ώρα που τη χτυπούσες? Και τι έκανες τότε? Με χτύπησε αυτή, τη χτύπησε εγώ, έπεσε κάτω και είχε λιποθυμήσει. Και για να μην αφήσω κάτι στοιχεία και τα κέντρα μπορούσα να κάνω τίποτα διαφορετικά, σκέφτηκα ότι θα ήταν να κάνω αυτό που έκανα. Δηλαδή, να ρίξω πάνω μια φανά και την περίοδο με ρίξω να βγάλω άλλη φωτιά. Να ήταν το τραγικό μου λάθος. Τη βενζίνη από το μηχανάκι πώς την έβγαλες? Από το σωληνάκι, γιατί ξέρω από μηχανάκια. Δεν δούλευα σε ενεργεία και ξέρω από μηχανάκια.
Εσύ όταν της έβαλες φωτιά και την έκαψες, η κοπέλα, η ζωή ήταν ζωντανή? Δεν ξέρω. Απλά είχα ακούσει μια σιρήνα. Έβαλες φωτιά δηλαδή και απομακρυνθήκες, έτρεχες? Ναι, κατευθείαν. Την άκουσες να φωνάζει, άρα ήταν ζωντανή? Όταν άκουσες η κοπέλα αυτή να ουριάζει από τον πόνο μετά τη φωτιά, δεν σκέφτηκες κάποια στιγμή, έστω για μια στιγμή, να γυρίσεις πίσω, να τη βοηθήσεις, να σωθεί? Σας είπα, δεν ήμουν καν στη σκιά μου. Ήμουν κάποιος άλλος άνθρωπος, δηλαδή δεν ήμουν εγώ αυτός που είμαι. Αυτοί που με ξέρουν, δηλαδή ξέρουν τι χαρακτήρες και τι παιδί είμαι. Ήμουν άλλος άνθρωπος, επειδή ήμουν μεθυσμένος και δεν ήθελα να ξαναπάω φυλακή για αυτό το πράγμα. Είχα θολώσει και τη στιγμή που λέω καλύτερα εσύ παρά εγώ. Δεν σκέφτηκες κάποιον άλλον τρόπο εκείνη την ώρα, δηλαδή να την σηκώσεις, να της ζητήσεις μια συγγνώμη, να της πεις ότι ό,τι έγινε, έγινε? Όχι, 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 δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Πίσω από ό,τι πρωτάει κατευθείαν στην αστυνομία να με κάνει να με καταγγείλει. Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό? 20 λεπτά το πολύ. Από την ώρα που τη συνάντησες στην είσοδο της πολυκατοικίας της μέχρι... Μέχρι την ώρα που τελείωσε. Όταν σκότωσε την κοπέλα, πού πήγε στη συνέχεια? Πήγα στο σπίτι μου. Και τι έκανε εκεί? Μετά από ό,τι έκανες, μπόρεσες να πας στο σπίτι και να κοιμηθείς? Δεν ήμουν αφισμένη εκείνη τη στιγμή. Δεν ήμουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, δεν ήμουν κάποιος άλλος. Λένε κάποιοι μάρτυρες ότι πήγες την επόμενη μέρα όντως από το σημείο. Όχι, όχι, δεν πήγα από το σημείο, έτσι. Ήταν ο δρόμος μου που πήγαινε στο μαγαζί κάθε μέρα. Άνοιξες κανονικά το μαγαζί την επόμενη μέρα? Ναι, ναι. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα δηλαδή? Και πήγα στο μαγαζί και έκλαιγα όλη τη μέρα, δηλαδή, και δίνω πελάτη μέσα και ήμουν καμερά ακόμα σε ένα σκουπίδι δηλαδή. Το κινητό της κοπέλας. Γιατί το πήρες, γιατί βρέθηκε στο σπίτι σου? Το πήρα έτσι γιατί πίστεψε ότι θα πάρει τηλέφωνο αυτό, τίποτα άλλο. Θα πάρει τηλέφωνο ποιος? Η κοπέλα κάπου. Δηλαδή μέσα στη θολούρα μου πήρε το κινητό της. Έχεις αντιληφθεί πόσο φρικτό είναι αυτό το έγκλημα που έκανες? Το έχω αντιληφθεί και έχω μετανιώσει πολύ φρικτά και σας έχω πει ότι δεν έχει τη ζωή μου ακόμα για να γυρίσω πίσω. Πάντως από αστυνομικές πηγές βγαίνει ότι ήσουν έτσι κοινικός στην ομολογία σου, ότι ήσουν σκληρός, ότι όταν ομολόγησες δεν έδειξε σύγχνος μετάνοιας. Ισχύει αυτό? Όχι, 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 όχι. Όλη τη μέρα έκλαιγα μέσα στο κεφίο τρίμου. Ποια πιστεύεις ότι είναι η ποινή που αξίζει για αυτό που έκανες? Για μένα είναι η θανατική, πιστεύω. Γιατί το λάθος που έχω κάνει ήταν πολύ μεγάλο, πιστεύω να πάρω μεγάλο συγγνώμη σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους γονείς της ζωής. Που ήταν δηλαδή μια πολύτιμη οικογένεια. Λυπάμαι ειλικρινά για αυτό που έγινε και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ό,τι και να πω θα είναι πολύ λίγο. Η άλλη κοπέλα που σε είχε καταγγείλει. Εγώ με την πήγαμε κάποια τράπεζα, ξέρω εγώ, και μου έπεισε μέσα. Με έπεισε στο έτσι, δηλαδή με είπε να χώσω με τη δικιά μου για να τα φτιάξω μαζί της και τη χτύπησα εγώ. Γιατί τέλεια είχα τη χτύπησει η κοπέλα μου, γιατί έχω 5 χρόνια σχέση. Και εκεί τη χτύπησα, μιλήσαμε με αυτή την κοπέλα. Μου λέει δεν θα γίνει τίποτα, δεν θέλω να σε ξαναδώ, θέλω να ξαναδείς και τέτοια. Και αυτό ήταν όλο δηλαδή. Και πήγε με έκανε μήνυση για αποφερδιασμού. Έγινε το δικαστήριο που έχει δώσει 3 διαφορετικές καταθέσεις. Ναι. Αυτό και αφόθηκα βάσει τις καταθέσεις του και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που δεν είχε κάτι. Το σαν βιασμό, σαν τέτοιο, απλά μόνο κάτι χτυπήματα. Το διέχασα και από την είχα δώσει. Είχες και μία σχέση με τα τελευταία χρόνια? Τελευταία 5 χρόνια. Έχεις μιλήσει με αυτή την κοπέλα σήμερα, πού βρίσκεται? Στους γονείς σου, τι θες να τους πεις? Ένα μεγάλο συγγνώμη. Σε αρχές του μήνα είχες γράψει στο Facebook ποια θα γ***σω σήμερα. Όχι, αυτό ήταν φίλοι μου μπαίνανε μέσα στο Facebook το δικό μου λογαριασμό, γιατί δεν τον είχα μόνος μου το λογαριασμό, το είχαν διάφοροι φίλοι μου. Εγώ στο Facebook είχα να μπω πάρα πολύ καιρό και μπαίνα δηλαδή πολύ σπάνια. Την εβδομάδα ξέρω εγώ να μπαίνα μια φορά και αν και αυτό στο 5 λεπτά γιατί δεν προλάβαινα τη δουλειά από το μαγαζί. Δεν είχα ίντερνετ στο σπίτι και έτσι. Και πώς είχαν οι άλλοι φίλοι σου τα στοιχεία σου, το user και το password δηλαδή? Δύο άτομα, ναι, ναι, είχαν τα στοιχεία μου και τα ξέρανε. Δηλαδή ο ένας που μου το έκανε, γιατί εγώ δεν γνώριζα και πολλά από PC και τέτοια. Ο ένας που μου το έκανε και ένας άλλος που το είχα δώσει εγώ.
Την ταμπέλα Μανάβης στην κρίση πώς την έτσι εμπνεύστηκες? Πώς ακούσατε αυτά τα οποία είπε ο δράστης στη συνέντευξη? Αυτά τα οποία είπε ο δράστης είναι αυτά που του είπε να πει ο δικηγόρος. Πώς μπορεί να μην θυμάται τίποτα, πώς μπορεί να τα θυμάται όλα αυτά αφού ήταν πιωμένος? Έκανε λάθος όμως. Πολλά λάθη έκανε. Δεύτερον, γιατί ήταν πιωμένος? Δηλαδή υπάρχει κάποια... Γιατί... Συνήθιζε το τελευταίο διάστημα να βγαίνει να πίνει, εξάλλου και στην πρώτη απόπειρα βιασμού. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρουμε ήταν πιωμένος. Έτσι λέει. Λέει ότι ήταν πιωμένος. Βέβαια, ένας μεθυσμένος άνθρωπος αφού χτυπήσει, βιάσει, έχει τόσο καθαρό μυαλό, γερωτώ με εγώ, να θέλει να εξαφανίσει τα στοιχεία και όλα αυτά τόσο γρήγορα και να κλέψει βενζίνη από μηχανάκι, λέει με σωληνάκι. Ναι, ναι, έβγαλε το σωληνάκι, έβγαλε το σωληνάκι. Αυτό το... Έβγαλε το σωληνάκι. Και το μάζεψε κάπου. Πώς το μάζεψε, γιατί είχε... κάπου πρέπει να έχεις να μαζέψεις τη βενζίνη. Τώρα δηλαδή, ερευνάτε λοιπόν την σκηνή πάρα πολύ σωστά. Τώρα ότι με κάποιο τρόπο εκεί πάνω στο μεθύσι σου έχεις και τρόπο να μαζέψεις τη βενζίνη. Ακούς, και να είναι και τόσοι που να πας να τη χύσεις πάνω στο θύμα. Εδώ πέρα έχει το θράσος. Γιατί πρόκειται περί θράσους. Και να σκεφτείς να κλέψεις και το κινητό. Το κινητό δεν το κλέψε. Να το το έκλεψε. Όχι, το πήρε στο σπίτι. Κλοπή λέγεται. Αφαίρεση ξένου πράγματος είναι κλοπή. Στο σπίτι, ναι, του, ναι, εσείς το λέτε νομικά. Αυτό είναι το έπαθλο. Το πείτε να έχουμε κάτι από το θύμα. Α, ναι. Βέβαια. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι κλοπή, αυτό λέει. Αυτό είναι αυτό που είπε. Από εκεί πέρα και πέρα λοιπόν. Από τη στιγμή... είναι το τρόπαιο το βιασμό. Αν δεν μπορούσε να πάρει κάτι άλλο, πήρε αυτό, κάτι δικό τη. Μπορεί να έχει πάρει και τη τσάντα τη. Δεν ξέρω, δεν έχω τη στοιχεία έχει πάρει. Αλλά αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πολύ. Πήρε και ένα παπούτσι, χρειαζόταν να πάρει και το κινητό. Ναι, μπορεί να πήρε και το κινητό. Πάντως, προξενή εντύπωση το γεγονός ότι χρονομέτρησε. Είπε 20 λεπτά ακριβώς. Αυτό δεν το λέει. Αυτό δεν το λέει κάποιος που είναι μεθυσμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το θράσος να βγει να πει τώρα μετά όλα αυτά που έχουν γίνει ότι έγινε συγκαταβατικό σεξ. Η πράξη δηλαδή ήταν με την άδεια της κοπέλας στην πιλωτή προς το σπίτι της. Άμα ήταν δηλαδή, δηλαδή θέλανε, γιατί αυτό λέει, ότι συμφωνήσαν να το κάνουν. Να το πούμε λαϊκά. Δεν θα πήγαιναν παραπέρα, το κάνανε μπροστά στην πόρτα της πολυκατοικίας. Με τον πατέρα και τον αδελφό της από πάνω. Όλο αυτό είναι, έχει τόσες πολλές τρύπες, ένα λεβετικό τυρί είναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τα έκανε, κατά την άποψη δική μου, σε πλήρη διάβια και γνώση ότι κάνει. Ήταν προμελετημένο μέχρι τελευταία του λεπτομέρεια. Έτσι και σας είπα ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εγώ τουλάχιστον έχω δει που συγκεντρώνει τα 4 από τους 5 τύπους βιασμών και μένει, αν υπήρχε και άλλος, να έχουμε και τον ομαδικό στη μέση. Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η πράξη του βιασμού μέχρι να φτάσει στο τέλος της και της δολοφονίας οριμάζει μέσα τους. Ναι. Δηλαδή είπατε ότι ενδεχομένως την πρώτη φορά δεν ήταν έτοιμος. Ναι. Γι' αυτό. Το δούλεψε, ναι, λέτε, κάνα χρόνο. Ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Δεν το λέω εγώ. Η επιστήμη το λέει. Πιστεύετε ότι αν είχε μείνει στη φυλακή, αλλά αυτό δεν μπορεί κανείς να το ξέρει, και καταδικαστεί, θα ήταν ένας ανασταλτικός? Όχι. 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 Δεν υπάρχει. Σας είπα από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε στην εκπομπή, ότι το θέμα της συμπεριφοράς αυτού του είδους, γιατί δηλαδή δεν μου αρέσει να τη λέω ούτε τη λέξη καν βιασμός, με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο δεν αναμορφώνεται. Δεν αναμορφώνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 1994 πλέον καταλήξανε στο λεγόμενο νόμο της Μέγκαν. Ο νόμος της Μέγκαν. Μισό λεπτό, θέλω να μου πείτε γι' αυτό και για τα βραχιολάκια που βάζουν σε παιδεραστές και βιαστές και τι ακριβώς κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη τους τηλεθεατές για το διαγωνισμό. Τον είπα δύο φορές σήμερα και τον είπα δύο φορές γιατί ήταν η θεματολογία τέτοια που δεν μου επέτρεπε να λέω διαρκώς για το διαγωνισμό και για τα έπαθλα. Θέλω λοιπόν να σας πω για μία τελευταία φορά, γιατί σε 10 λεπτά και θα γίνει η κλήρωση. Θα σας αναφέρω για μία τελευταία φορά και όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή, ότι σήμερα που είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου, εκτός από τα 10.000 ευρώ που μπορείτε να διεκδικήσετε στην κλήρωση της Παρασκευής, 10.000 ευρώ μετρητά, δίνουμε και 13, λόγω 2013, 13 γούρια από τη Λιλαλό, τα έχω εδώ δίπλα μου. Θα είναι πολλοί λοιπόν οι νικητές σήμερα. Είναι αυτό εδώ πέρα το γουράκι της Λιλαλό, ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
να σας φέρει τύχη για το νέο έτος. Είναι ο αριθμός 3 που είναι έτσι δεμένος σαν πιονγκάκι. Πολύ έξυπνο και πολύ νόστιμο. Για να πάρετε πάρα πολλά δωράκια. Άμα το γυρίσει κανείς έτσι, είναι ένα φιωγκάκι. Αν το γυρίσει έτσι, είναι αριθμός 3 από το 2013. Λοιπόν, είναι ασημένια και είναι επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα. Αυτό εδώ είναι μερός χρυσό που σας δείχνω. Μ' αρέσει πολύ εμένα το ροζ χρυσό. Αυτά, 90-11-51-51-51. Τελευταία φορά που λέω το διαγωνισμό, γιατί γίνεται η κλήρωση σε 10 λεπτά και που τελειώνει η εκπομπή. 90-11-51-51-51. Ή μέσα SMS θα φέρει ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Πείτε μου λοιπόν, πώς το έχουν αντιμετωπίσει στις ΗΠΑ, και το λέω γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα σε αυτό το ειδεχθέστατο έγκλημα που η φωτογραφία του φερόμενου ως... όχι του φερόμενου, του καθομολογίαν. Του καθομολογίαν βιαστή και δολοφόνου κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που εγώ είμαι υποχρεωμένη από τον νόμο να καλύψω το πρόσωπο και τα στοιχεία του, προστατεύοντάς τον έτσι σεβόμενη το τεκμήριο της αθωότητας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται εκεί? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η ονομασία που λέγεται η νομοθεσία της Μέγαν, Μέγαν's Law. Ποια ήταν η Μέγαν? Η Μέγαν Κανκά ήταν ένα 7χρονο κοριτσάκι, το οποίο βιάστηκε και δολοφονήθηκε από ένα γείτονά της στο Νιου Τζέρσι το 1994. Μετά από αυτή τη δολοφονία, ξεκινήσαν οι πολιτεία-πολιτεία, γιατί εκεί πέρα είναι 50 πολιτείες στην Αμερική, κάθε μία έχει τις δικές νομοθεσίες και είναι κάτω από, κάτω από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με τα δικαιώματα των ανθρώπινων και όλα τα συναφή. Εκεί πέρα λοιπόν ξεκινήσανε και είπαν ότι μέχρι εδώ πέρα φτάνει, ξεκινώντας πάντα με τους παιδόφιλους ή αυτούς οι οποίοι βιάζανε παιδιά, ανήλικα. Για αυτούς λοιπόν ξεκινώντας από εκεί πέρα έγινε ένα λεγόμενο, ένας κατάλογος, πολιτιακός στην αρχή. Τι κατάλογος? Θα σας πω, ο κατάλογος ο πολιτιακός λοιπόν ήταν ένας κατάλογος ο οποίος είχε όλα τα ονόματα αυτών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για οποιαδήποτε, μάλλον ξεκινώντας ήταν για αυτούς που έχουν καταδικαστεί για βιασμούς ή για παιδοφιλία. Στην αρχή έτσι ξεκίνησε αυτός ο κατάλογος. Και όταν αυτοί βγαίναν από τη φυλακή, γιατί μπορούσαν τους φυλακίσουν για κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα, όταν βγαίναν από τη φυλακή, έπρεπε να πηγαίνουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στο αστυνομικό τμήμα και να δηλώνουν παρουσία και επίσης ξεκινήσαν στην αρχή να μπορείς να παίρνεις την πληροφόρηση μέσω των κοινωνικών ιστιότοπων που είναι των sites της πολιτείας ή του FBI. Δηλαδή μέσα στο διαδίκτυο ή στη τηλεόραση. Ναι. Το σπίτι, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του βιαστή είναι στη διάθεση της κοινωνίας. Ναι, να σας πω, κυρία Στεφανίδου, εκεί μένει ο κύριος, να το σπίτι του δέστο, μένει στο δρόμο του και μένει εσύ απέναντι από το βιαστή, το βιαστή παιδιού. Πρέπει να το ξέρεις. Όχι μόνο το ξέρεις. Πρέπει να το ξέρεις. Αν ένας εδώ είναι βιαστής παιδιών, δεν πρέπει εγώ να ξέρω αν μένω απέναντί του? Είναι εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εντελώς διαφορετική. Δεν πρέπει να το γνωρίζω. Δεν πρέπει να ξέρω αν μένει απέναντι από το σπίτι μου. Ποιος είναι, τι κάνει. Δεν πρέπει να το ξέρω εγώ αν έχω παιδιά. Ακούσα την κατάληξη ότι το θέσατε με πολύ ωραίο διαφορετικό τρόπο. Όταν ξεκίνησε αυτός ο κατάλογος, μπορούσες εσύ να πας να βρεις την πρόσβαση. Ναι. Εσύ έπρεπε να μπεις μέσα για να και να βρεις. Αν ο Δημοσθένης Γιαννισόπουλος, λέω το όνομά μου, αν έχω καταδικαστεί, όχι, γιατί είχα μια υποψία και έλεγα αυτός δεν μου αρέσει η φάτσα του, ποιος είναι, έμπαινα μέσα και κοίταζα. Ναι. Κατέληξαν όμως στο σημείο, επειδή εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι κλιματολόγος, είμαι ένας υδραυλικός, που δεν ξέρω τώρα αν εσύ είσαι ύποπτος ή όχι, βρε παιδί μου, και τελικά ήσουνα. Και μου βίασες το παιδί και μάλιστα με το σκότωσες. 45 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, όχι ότι την έφερε πίσω, γιατί αυτό θα πήρε και κανένα ίδρυμα ο Χριστιανός. Αποζημίωση. Έτσι. Και από εκεί πέρα και πέρα καταλήξανε στο ότι πλέον, και λέμε το τελικό στάδιο, παιδόφιλος και βγήκες έξω, πού θα μείνεις, στην Κηφισιά, σε ποια οδό, εκεί. Τάδε. Μάλιστα. Θα πάει λοιπόν το τοπικό αστυνομικό τμήμα, θα το αναρτήσει στο Δημαρχείο της πόλης, τη φωτογραφία σου, με τη διεύθυνσή σου και θα πάει. Και στα 4 έως 6 τετράγωνα γύρω από εκεί που μένεις, θα βάλει αφίσεις σου. Α, με πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή, ακούγεται πολύ άγριο, έτσι. Όχι, είναι εξαιρετικό το βρίσκω. Έτσι. Έχει βιάσει ο άλλος παιδί, κολλά στη φάτσα του παντού, σε όλους στη γειτονιά,
και ξέρεις ότι ο βιαστής του παιδιού μένει δίπλα σου. Πρέπει να οφείλεις να το ξέρεις. Οφείλει να σε προστατεύσει. Οφείλει να προστατεύσει και τους υπόλοιπους η πολιτεία, όχι μόνο τον ένοχο, έτσι. Όχι μόνο το δράστη. Διότι εδώ στην Ελλάδα, εκεί έχουμε καταντήσει. Όλο το άγχος αυτής της πολιτείας είναι να προστατεύσει τους δράστες. Το οποίο ξεκινάει από πολύ ψηλά, από άλλου είδους εγκλήματα, προφανώς. Από άλλους είδους εγκλήματα τα οποία διαπράττονται και φτάνει και σε αυτά. Όχι, υπάρχει μία... Θα δούμε λίγο, θέλω να δούμε το προφίλ της ζωής. Έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα για τη ζωή. Να πούμε κάτι για την νομοθεσία, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Όπως αυτή τη στιγμή, λοιπόν, συνελήφθη ο δράστης, γιατί περί δράστου πρόκειται, ναι. Επειδή υπήρχε οπτικό υλικό από κάμερα καταστήματος, ναι. Η οποία παρανόμως έβλεπε το δρόμο. Ναι, σωστό. Και έτσι συνελήφθη. Σωστό. Κατά τα άλλα, θα έπρεπε κανονικά για να τηρηθούν οι νόμοι να πάνε να μηνύσουν και το κατάστημα για παραβίαση αρχής προς το δεδομένο. Θα βρεθεί κάποιος να το κάνει. Ναι. Γιατί ούτε κάμερες θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα σε μια σύγχρονη ζούγκλα που ζούμε για να προστατέψουμε ποιον. Τα προσωπικά μας δεδομένα, υποτίθεται. Και αυτός ο δράστης. Κάποιος ο οποίος δεν παρανομεί, δεν έχει άγχος να περπατάει στον δρόμο αν η κάμερα καταγράφει την κυκλοφορία. Πάντα με μέτρο, γιατί πάνε μέτρων άριστον, αλλά όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πάμε να δούμε το προφίλ της ζωής, να δούμε ποιο ήταν αυτό το κοριτσάκι που χάθηκε έτσι. Ακόμα, να, κοιτάω εκεί και δεν το πιστεύω. Τι να πιστεύεις, εδώ ακούς τα άλλα τα κανάλια και ακούς άλλων παιδιά που σκοτώνονται και κλαις. Και δεν το πιστεύεις. Θα πιστεύεις τώρα το δικό σου παιδί, την αδερφή σου. Καλό ταξίδι σε σένα που έφυγες τόσο γρήγορα. Καλό κουράγιο στην οικογένεια και στους φίλους, είχε γράψει η Ζωή Δαλακλείδου στο προφίλ της στο Facebook τον περασμένο Οκτώβριο για ένα νέο άνθρωπο που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στο Πόρτο Λάγο στην Ξάνθη. Η άτυχη κοπέλα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι 2 μήνες μετά το δικό της προφίλ θα κατακλυζόταν από παρόμοια μηνύματα. Στα μαύρα ντύθηκε και η γειτονιά της στο πατρικό της στην Ξάνθη. Ένα πάρα πολύ γελαστό παιδί. Και μια οικογένεια θεοσεβούμενη, όχι θεοφοβούμενη, θεοσεβούμενη. Εύχομαι εκεί που είναι η ζωή να είναι γαλήνια. Είναι τρομερό. Και εμείς από μακριά ερχόμαστε να είμαστε δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και ο Θεός να τους δίνει κουράγιο. Η Ζωή Δαλακλείδου ήταν το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά μιας μεσοαστικής οικογένειας από την Ξάνθη. Ο πατέρας της, θεολόγος Δαλακλείδης, διατηρούσε το παραδοσιακό από το 1938 στραγαλοποιείο το Σταυροδρόμι, το οποίο κληρονόμησε από τον πατέρα του Ηλία, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία. Σήμερα εργάζεται σε αυτό το ένα από τα αδέλφια της ζωής, ο Ηλίας, μαζί με 2 ξαδέλφια της. Ο άλλος αδελφός της, ο Γιώργος, είναι στρατιωτικός, ενώ η μικρότερη Ελένη ασχολείται ερασιτεχνικά με το χορό. Όμως η ζωή είχε άλλα όνειρα. Ένα χαμογελαστό παιδί. Είχε όνειρα για τη ζωή. Είχε, αλλά της τα κόψε ένας αλήτης. What you want is never enough. Έτυχε η ζωή και το πάθε η ζωή. Δεν θα ήταν η ζωή, θα περνούσε κάποια άλλη, θα το πάθαινε άλλη. Αυτό είναι. Αλλά άμα δεν αλλάξουν αυτοί οι νόμοι να τελειώνει αυτό το θέμα, το να μπει φυλακή και να βγει και να του κάνει ο επόμενος, δεν έχει κανένα νόημα. Σε ηλικία 23 ετών άφησε τη θαλπορή του σπιτιού της στην Ξάνθη για να κυνηγήσει το όνειρό της. Μετακόμισε μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σπούδασε γραφιστική σε ΙΕΚ. Από μικρή είχε πάθος με το σχέδιο, καθώς και με τη φωτογραφία, ενώ είχε παρακολουθήσει σεμινάρια. Ελάχιστα όμως κατάφερε να εργαστεί στο αντικείμενο που αγάπησε και σπούδασε. Για κάποιο διάστημα δούλεψε ως γραφίστρια σε τοπική εφημερίδα του Ευόσμου, ενώ τελευταία της δουλειά ήταν ως ταμεία σε μπαρ ρεστοράν στη Θεσσαλονίκη. Όμως το κατάστημα έκλεισε και τα τελευταία 2 χρόνια η ζωή ήταν άνεργη. Πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, συνεργαστήκαμε σε ένα μαγαζί εστιατόρια, δεν έχει σημασία. Δουλέψαμε γύρω στους 10 μήνες μαζί. Έχω να πω ότι όταν έμαθα για το σκηνικό, απόρρισα, γιατί δεν μπόρεσα να πιστέψω πώς ένας άνθρωπος σε μια τέτοια γυναίκα κατάφερε να γίνει, δεν μπορώ να πω τη λέξη, ένας άγγελος, μια αγία, κάθε μέρα με το χαμόγελο σε όλο το προσωπικό, σε όλους τους συνεργάτες,
όλοι οι πελάτες, όλος ο κόσμος είχαν να λένε για το χαμόγελο της ζωής και ότι ποτέ δεν ήταν κακόκεφα. Σε καθημερινή επαφή που είχαμε, εντάξει, 5 φορές την εβδομάδα δηλαδή που δουλεύουμε μαζί, για 10 μήνες περίπου, όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Επικοινωνιακή μέχρι όσο χρειαζόταν, πολύ αγαπητή, χαμογελαστή. Σε κανέναν δεν είχε ποτέ φέρει αντίλογο, σε κανέναν δεν ύψωσε ποτέ τη φωνή της, πάντα συζητήσιμη και πάνω απ' όλα τους ξαναείπαμε το χαμόγελο. I hurt myself today. Η μικρότερη αδελφή της, 22χρονη σήμερα Ελένη, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και έμενε με τη ζωή τα τελευταία 4 χρόνια. Παρά τη διαφορά της ηλικίας τους, τα δύο κορίτσια ήταν πολύ δεμένα. Οι δύο αδελφές περνούσαν πολλά από τα καλοκαίρια τους στο φανάρι Κομωτινής, από όπου κατάγεται τη μητέρα τους. Μάλιστα, είχαν ανεβάσει σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις διακοπές τους το 2010, οπότε και απολάμβαναν τις βουτιές τους στη θάλασσα μαζί με μια εξαδέλφη τους. Η ζωή ήταν ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι. Ήταν τόσα χρόνια κάτω στη Θεσσαλονίκη και δεν την πήραξε κανένας. Μόλις ήρθε εδώ, 2 μέρες έκατσε και έπαθε αυτό που έπαθε. Ήταν ένα πλάσμα χαμογελαστό. Ένα πλάσμα ευχάριστο η παρέα και από βραδύς πήγε και κάτω στο φανάρι που κατάγεται η μητέρα του, άναψε το κανδύλι της γιαγιάς της, του παπά της, του παππού της, χόρτασε τα εξαδέλφια της και όταν ήρθε εδώ έπαθε αυτό που έπαθε. Η οικογένεια Δαλακλείδη ήταν πολύ δεμένη. Όπως δηλώνει ο αδελφός της, δεν είχαν μυστικά μεταξύ τους. Είχα πρόβλημα, τους το έλεγα. Είχε πρόβλημα, μου το έλεγε. Με βασανίζει αυτό. Είναι ένας τύπος που θέλω να κάνω σχέση. Καλός είναι, δεν είναι καλός. Θέλω να τον δεις, θέλω να τον... Πάντα έτσι ήμασταν. Δεν είχαμε δηλαδή προβλήματα να πω ότι αυτός είναι έτσι, η σχέση μου με βαράει, με κάνει και δεν του λέω και δεν του κάνω. Δεν ήταν έτσι. Και ήταν συνέχεια με το χαμόγελο. Η ζωή με την αδελφή της Ελένη είχαν πάει τις τελευταίες ημέρες στην Ξάνθη, προκειμένου να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά τους. Έλπε, 10 και χρόνια έλπε. Ό,τι ήταν, ερχόταν μόνο τις γιορτές, δεν ερχόταν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Τι έκανε η ζωή στη Θεσσαλονίκη? Εκεί καθόταν, είχε τελειώσει σπουδές, δεν δούλευε εκείνο το διάστημα, αλλά έψαχνε εκεί δουλειά. Εκεί ήταν, 10 χρόνια εκεί ήταν. Είχαμε κυρίως πάντα, εγώ είχα να τη βλέπω με τις φίλες της. Όποτε και αν τη συνάντησα έστω και στον δρόμο μετά τη διακοπή της συνεργασίας μας, θα ήταν με φίλες για καφέ κτλ. Και εδώ έχει μόνο την κολλητή της που αυτή ήταν Θεσσαλονίκη. Και εδώ που ήρθα μαζί βγήκανε. Ένα συνοπτικά το χωρίστηκα. Γιορτές που μετατράπηκαν σε θρήνο για την οικογένεια Δαλακλείδη. Μα όλα έτσι κάποτε γίνονται. Τι να πει κανείς. Γιατί όταν είχαμε ακούσει αυτό το έγκλημα την πρώτη στιγμή, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, όταν είχε φυκάσει ήδη στο γραφείο, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι πρόκειται για τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή, πήγαινε το μυαλό μας σε παραβατικές συμπεριφορές. Για παράδειγμα, υπάρχει μια σπήρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια είδηση. Θα ήθελα, αν μπορούμε έστω και πια ένα λεπτό να τη μεταδώσουμε. Υπάρχει μια σπήρα. 2 αλλοδαπών σύμφωνα με την αστυνομία στην Πάτρα. Καλησπέρα στην Πάτρα, στην Αχαΐα και στη Φτιώτιδα, η οποία δράσει Αχαΐα και Φτιώτιδα. Αυτοί λοιπόν είναι εγκληματίες βιαστές, δηλαδή μπαίνουν μέσα σε σπίτια, ληστεύουν και στη συνέχεια βιάζουν τη γυναίκα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια σπήρα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και τώρα πόσο πια παραπάνω να προσέξει ο κόσμος που είναι κλεισμένος στα σπίτια του και τρέμει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια τέτοια σπήρα, αγαπητή, εσείς που μένετε στην Πάτρα και στη Φτιώτιδα, που έχει αυτόν τον τρόπο δράση. Έχουν κάνει ήδη 2 βιασμούς, κατηγορούνται για 2 βιασμούς από την αστυνομία, τους αναζητάει η αστυνομία και 1 δολοφονία. Άλλο αυτό. Εμάς όταν ακούσαμε το περιστατικό της κοπέλας, εκεί πήγε το μυαλό μας. Σε ένα τέτοιο ιδεχθές άρρωστο έγκλημα. Δύσκολα πάει ο ανθρώπινος νους. Ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μανάβης της γειτονιάς, ο οποίος την ήξερε. Γιατί αποφάσισε να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Το μανάβης ήταν μανάβης στην κρίση. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή τα μηνύματα, πάντα ο φίλος βέβαια τα έκανε, αυτός το έγραψε στο Facebook κτλ.
Τα μηνά με πέραν εγώ απορώ δηλαδή και με την τοπική κοινωνία. Πώς μπορείς να έχεις ένα μανάβικο σε μια γειτονιά, στην επαρχία, που είναι ποτέ πιο σοβαροί άνθρωποι από εμάς τους πρωτευουσιάνους εντός εισαγωγικών. Ναι, ναι. Και να λες μανάβεις, δηλαδή τι μανάβεις, τι με κάνεις και μανάβεις. Πήγαινε γυναίκες να ψωνίσουν εκεί, εκτός που το είχε κλείσει το μανάβικο. Δεν φαινόταν όμως. Εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα τα οποία φωνάζανε. Και κανείς δεν τα πήρε είδηση. Μαζεύτηκαν πάντως έξω όλοι Ξάνθη. Εντάξει, είναι λογικό θα μαζευτεί. Όλοι Ξάνθη εξαγριωμένοι και πραγματικά προσπάθησαν να τον λιτσάρουν όταν τον μετέφεραν στο δικαστήριο. Δηλαδή υπήρχαν αντρακόντια με την ασφαλεία για να προστατευτεί ο δράστη από το πλήθος. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολυτιμότατη η παρέα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και τα όσα είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε τους νικητές του διαγωνισμού. Είναι 13 στον αριθμό, οπότε δεν θα σας τους διαβάσω. Έχω χρόνο να διαβάσω τους νικητές ή να δώσουμε μόνο την κάρτα. Για να δώσουμε την καρτούλα, 13 ονόματα. Λοιπόν, και την ώρα που εσείς βλέπετε τους νικητές, αυτοί οι νικητές του διαγωνισμού, εγώ θέλω να σας πω και να τονίσω ότι όλοι εσείς που πήρατε και κερδίσατε τα 13 γούρια την εταιρεία Λιλαλό, μπαίνετε στο διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ. Και εσείς δίνετε τις καρτούλες, γιατί μπορεί κάποιος δεν πρόλαβε να διαβάσει το όνομά του. Βέβαια, η εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας και σας λέει ότι κερδίσατε, αλλά καλό είναι να πάρετε και τη χαρά. Και να πω ότι όλοι εσείς που μπορεί να μην κερδίσετε κάτι, έχετε κάτι να περιμένετε. Γιατί με αυτό το μήνυμα που στείλατε ή το τηλεφώνημα που κάνετε την Παρασκευή, θα γίνει κλήρωση για τα χρήματα και διεκδικείτε αυτό έτσι το μεγάλο χρηματικό ποσό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, να έχετε μια πολύ καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.